Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναντήσεων που έχουμε καθιερώσει το τελευταίο καιρό, λόγω των ειδικών συνθηκών αυτών που διαβιούμε όλοι εδώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των διαδικτυακών συναντήσεων, το Σπορ Κυκλάδες για άλλη μια μέρα είναι εδώ κοντά σας και θα σας παρουσιάσει, θα έχουμε μάλλον την χαρά και την τιμή να έχουμε να πάρουμε μια συνέντευξη από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων, τον κύριο Ειρηνέο Φρέδη. Κύριε Φρέδη, καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο και σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα και από μένα, Σταμάτη και Σπύρο. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε καλεσμένο σήμερα έναν ξεχωριστό, θα λέγαμε, άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει τα τελευταία, νομίζω το 2014-2015, είναι η πρώτη, το 2015 λοιπόν, τις τύχες του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου στα χέρια τα δικά του και της διοίκησης φυσικά που είχε επιλέξει ο ίδιος. Ο κύριος Ειρηνέος Φρέδης λοιπόν είναι κοντά μας σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και λόγω των ειδικών συνθηκών όπως είπαμε και νωρίτερα. Τα πρωταθλήματα έχουν σταματήσει, έχουν διακοπεί. Θα μας πείτε κι εσείς τι μελιγενέστε, τι έχει συμβεί ως τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε στην επόμενη μία ώρα που θα είμαστε μαζί με τον κύριο Φρέδη και φυσικά τον Σπύρο το Μάκαρη. Πρόεδρε, να ξεκινήσω με μία, να πούμε έτσι, είδηση της σημερινής ημέρας. Ακούσαμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, στο Ράδιο Λασίθι, σε ένα ραδιόφωνο της Κρήτης, της πατρίδας του, να λέει σήμερα ότι θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στην ερασιτεχνική κατηγορία, πολύ γρήγορα μάλιστα, η ΕΠΟ θα αποφασίσει άμεσα για το τι θα γίνει με τα πρωταθλήματα της ΓΑΜΑ Εθνικής, τα τοπικά πρωταθλήματα και το γυναικείο πρωτάθλημα. Θέλω να μας πείτε εάν έχετε εσείς γνώσεις και αν ξέρετε πάνω σε αυτό το θέμα που έθιξε σήμερα ο κύριος Αυγενάκης για τα τοπικά πρωταθλήματα και φυσικά για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής όπου συμμετέχουν τρεις ομάδες των Κυκλάδων. Αγαπητέ Σταμάτη, αφού πρώτα σε ευχαριστήσω για την τιμή και εσύ που μου κάνεις και ο Σπύρος να πούμε κάποια πράγματα και να μεταδοθούν στους φιλάθλους που θα έλεγα όχι μόνο αγωνιούν, αλλά περιμένουν και την επόμενη μέρα που θα ζήσουμε, έτσι. Γιατί μέσα στη ζωή τους υπάρχει και το ποδόσφαιρο, και ειδικά το ερασιτεχνικό που εμείς προσωπούμε. Έχω να πω για το φίλο λοιπόν υφυπουργό ότι ο άνθρωπος απλά μια τοποθέτηση έκανε. Δεν είναι ότι είπε ότι έτσι θα γίνει, ότι θα διακοπούν τα πρωταθλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα το μεταφέρει στις ομοσπονδίες και εκείνες αποφασίσουν. Από ό,τι ίσως ξέρετε και εσείς και γνωρίζετε, σήμερα έγινε μια πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Δεν πάρθηκε κάποια απόφαση, κάποια βιαστική απόφαση θα έλεγα. Θα αφήσουν από ό,τι ξέρω να κυλήσουν οι μέρες και πιστεύω μέσα στον Απρίλιο μετά το Πάσχα που θα έχει διαμορφωθεί και κάπως η γενικότερη κατάσταση στη χώρα που όλοι ευχόμαστε την ευκαιρία να είναι καλά τα πράγματα και ελπιδοφόρα και να γυρίσει ξανά σιγά σιγά η χώρα μας στην κανονικότητα. Μετά από εκεί λοιπόν πιστεύω θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις, γενναίες θα έλεγα. Τώρα αν θέλετε τη δική μου άποψη τη προσωπική, την οποία την έχω ξαναπεί και άλλη φορά και στο Σπύρο, σε άλλη ευκαιρία που μας δόθηκε. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή κάτι να ξεκινήσει μέσα στο Μάιο και αυτό κυρίως γιατί εμείς έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά και με ακαδημίες, τα οποία παιδιά πρέπει να αφοσιωθούν, θα έλεγα, στον πρωταρχικό στόχο που εμείς τους λέμε από την πρώτη στιγμή που έρχονται κοντά μας στο ποδόσφαιρο, είναι οι σπουδές τους και η διαπαιδαγώγηση. Έχουν μείνει πολύ πίσω, θα έλεγα, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας να απασχολούν τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά να ασχοληθούν με το σχολείο τους, τα φωτιστήριά τους, τα ιδιαίτερά τους και σίγουρα τα παιδιά που φέτος δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις και συμμετέχουν στα πρωταθλήματά μας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν σε οποιοδήποτε ρυθμό, θα έλεγα, προπόνησης και αγωνιστικό. Οπότε αυτό θα ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα, άσχημο να γίνει, να βάλουμε τα παιδιά σε μια τέτοια διαδικασία, να τα επαναφέρουμε στα γήπεδα που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από το Μάτς και το είδατε και πρόσφατα στην Κίνα και στην πόλη εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, ότι μετά από σχεδόν τρεις μήνες οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους όπως βγήκαν και βλέπετε είναι όλοι με μάσκες και με πλήρη προσοχή. Πώς εμείς θα πάμε, λέτε, να πάμε να ξεκινήσουμε προπονήσεις και πρωταθλήματα. Ποιος γονιός θα αφήσει το παιδί του και ποιος θα φέρει αυτή την ευθύνη. Αλλά το βλέπω αυτό να πηγαίνει πολύ πίσω. Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για ματέωση πρωταθλημάτων ή πρόωρη λήξη. Θα ξαναπώ πάλι για άλλη μια φορά όμως αυτό που τόνισα και την προηγούμενη, ότι εμείς επειδή κατορθώσαμε και
αναδείξαμε πρωταθλητή που αυτό περισσότερο καίει τις ενώσεις, έτσι, το πρωταθλητή του οποίου θα πάρει το εισιτήριο για τη ΓΑΜΑ Αθηνική. Από εκεί μετά τα πράγματα θα λέγανε πιο απλά για τη Β' κατηγορία και τα τμήματα υποδομών. Αυτά μπορούν να ολοκληρωθούν αν δεν απαγορευτούν από ανώτερη, θα λέγα, αρχή, να το πούμε, ομοσπονδία ή Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτά μπορούν να συνεχιστούν το Σεπτέμβριο για μένα και τον Οκτώβριο, πριν ξεκινήσει η επόμενη σεζόν. Σίγουρα θα είναι τα ρόστερ διαφορετικά, αλλά δεν μιλάμε τώρα για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μιλάμε για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για τμήματα υποδομών και για ανάπτυξη. Αυτό θα δώσει, πιστεύω, περισσότερη χαρά στα παιδιά, παρά να πάμε να τα βάλουμε με το ζόρι, με τη βία, να τελειώσει τώρα. Ευτυχώς για μας λίγες αγωνιστικές είχαν μείνει, αλλά δεν μπορούμε να πιέσουμε τα παιδιά να προετοιμαστούν, να παίξουν παιχνίδι. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να τα πάρουμε ένα-ένα, να τα ιεραρχήσουμε, που λέμε και εμείς στη γλώσσα μας, και να πούμε βέβαια ότι όποιος επιθυμεί μπορεί στη ζωντανή μετάδοση στο sportkiklades.gr να στείλει τη δική του παρατήρηση. Η ερώτηση. Να μεταφέρουμε εμείς τον Πρόεδρο. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το σημερινό που είπε ο Σταμάτης πριν. Πρόεδρε, αν λογικά θα σας ζητηθεί ως ενώσεις να λάβετε θέση, εσείς ως Ειρηναίος Φρέρης, τι θα εισηγηθείτε? Αυτό που θα εισηγηθώ είναι αυτό που σας μετέφερα πριν από λίγο, το οποίο το έχω συζητήσει με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι και αυτοί είναι πραγματικά αγαπούν αυτό που υπηρετούν, θα έλεγα. Περισσότερο αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η υγεία των αθλητών, των ποδοσφαιριστών και όλων αυτών που ασχολούνται με τα παιδιά, έτσι, προπονητών και των γονέων και των παραγόντων. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά σε μια διαδικασία, σε κάτι που δεν ξέρουμε πώς θα κυλήσει. Και φέρνω σαν παράδειγμα την Κίνα, έτσι, που με δειλά βήματα βγαίνει αυτή τη στιγμή από την πανδημία αυτή. Και δεν είδα εγώ ούτε γήπεδα να γεμίζουν, ούτε τα παιδιά να τρέχουν στους δρόμους ελεύθερα ή στον αθλητισμό. Έτσι, πρέπει να δούμε και μετά να αποφασίσουμε. Αυτή είναι συνεπώς, η θέση και της Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη, συγγνώμη, τη μεγάλη οικονομική, θα έλεγα, αν μου επιτραπεί η λέξη καταστροφή, γιατί αυτό είναι, και ας μην τολμούν πολύ να το πούν, που ζουν τα νησιά μας, γιατί εμείς περιμέναμε αυτούς τους μήνες να δουλέψουμε. Έτσι, αυτούς τους 2, 3, 4 μήνες που δουλεύει κάθε νησί, περίμενε. Ποιος παράγοντας θα μπορέσει να βοηθήσει τη στιγμή αυτή να ολοκληρωθούν και να τρέξουν αγωνιστικά τμήματα και υποχρεώσεις? Έτσι θα είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, δύσκολο. Γι' αυτό και έκανα αυτή την πρόταση. Μπορεί να ακούγεται λίγο ότι πάει πίσω το πράγμα, αλλά μιλάμε για κατηγορίες υποδομών που δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε να τελειώσουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και θα είναι κάτι ακόμα πρωτοποριακό που έχουμε κάνει αρκετά, πιστεύω, και το ξέρετε κι εσείς. Έτσι, γιατί να το πιέσουμε, δηλαδή, όλο αυτό το θέμα μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο να πούμε κάνουμε πρωτάθλημα? Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι ότι δεν το θέλω, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να γίνει. Συνεπώς, αυτό θέλω να πω, ότι η θέση της Ένωσης είναι να ολοκληρωθεί η Β' κατηγορία και τα τμήματα των ακαδημιών, τα τμήματα υποδομών, όπως είπατε, μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αυτούς τους 2 μήνες. Αν το παίρναμε ιεραρχικά, και μετά θα σας μιλήσω και για την Γάμα Εθνική, αν θέλετε, φυσικά. Έχουμε ερώτηση. Η Α κατηγορία για μας κατορθώσαμε και τελείωσε. Έχουν μείνει 2 αγώνες διαδικαστικοί, οι οποίοι πρέπει να γίνουν, οι οποίοι μπορούν να γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κατά την προετοιμασία των ομάδων για τη νέα χρονιά, για να πληρωθεί και ο βαθμός. Τυπική διαδικασία είναι, δεν είναι καθόλου. Αλλά καλό θα είναι να γίνουν οι αγώνες, γιατί υπάρχουν οι περισσότερες ομάδες, έκαναν όλα τα παιχνίδια. Έτσι, γιατί να μην γίνουν και αυτά τα 2 παιχνίδια που έχουμε. Από εκεί και μετά, η Β' κατηγορία, ναι, και κατορθώσαμε και σχεδόν ολοκληρώθηκε η Β' φάση και η Α' φάση. Και λέω κατορθώσαμε, γιατί βέβαια πολλοί το επέκριναν αυτό, ότι η Β' κατηγορία ένα αγώνα κάθε 2 εβδομάδες, κάθε 3. Αλλά να θυμίσω ότι μια εβδομάδα έπαιζε η Β', μια εβδομάδα έπαιζε η K16. Και εμείς φέτος δώσαμε βάση στα παιδιά αυτά, K16. Και τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν 16, τα οποία παίζουν στη Β' κατηγορία. Έχουν πάρει, δηλαδή, τα παιδιά αυτά, θα έλεγα, αμέτρητα παιχνίδια που δεν τα είχαν πάρει ποτέ αυτή η ηλική κατηγορία, ηλικιακή από 15 μέχρι 18 ετών. Η Β' λοιπόν κατηγορία, οι 3 όμιλοι έχουν τελειώσει. Ουσιαστικά έχουν βγει οι ομάδες που θα είναι για τη Β' φάση. Οι 6 λοιπόν ομάδες αυτές, οι 3 από ό,τι ξέρετε έχουν και τον πόνους των 2 βαθμών, θα κληθούν από εμάς. Και πάλι επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρξει ματέωση πρωταθλημάτων, το οποίο θα ακούω πολύ βάρη να έρθει κάποιο τώρα και να πει ματαιώνονται όλα ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμή. Θα καλέσουμε λοιπόν αυτές τις 6 ομάδες εμείς, θα συζητήσουμε μαζί τους
Και πιστεύω θα βρούμε μια λύση το πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα και ποιοι θα πάρουν τις δύο, μπορεί και τρεις θέσεις όπως θα πάρουν. Γιατί εμείς, αν θυμάστε από πέρσι, την Α κατηγορία την είχαμε προκηρύξει για 10 ομάδες. Και μετά περισσεύει άλλη μια ομάδα, ανεβεί και μια τρίτη θέση. Οπότε θα μιλήσουμε με τις ομάδες και το βλέπουμε πώς θα, ολοκληρωθεί η Β κατηγορία. Τώρα, για να πάμε στα πρωταθλήματα των υποδομών και στα Final Four, τα οποία σε ορισμένες κατηγορίες δεν έχουν βγει όλες οι ομάδες. Θα προσπαθήσουμε εκεί στο Σεπτέμβριο, πιστεύω, να ολοκληρωθούν αυτοί οι αγώνες, να βγουν αυτές οι ομάδες και ίσως να έχουμε κάποια Final Four εκεί γύρω στο τέλη Σεπτέμβρη, ίσως τον Οκτώβρη κτλ. Έτσι, τα οποία μπορούν να γίνουν σε μορφή, θα έλεγα, κλήρωσης μέσα έξω κτλ. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο στην αρχή της σχολικής, νέας σχολικής χρονιάς τα παιδιά να μετακινηθούν και να μείνουν δύο και τρεις μέρες. Και εκεί είναι θετική όλοι οι παράγοντες, πιστεύω, που ασχολούνται ειδικά με τις υποδομές. Είναι οι άνθρωποι όλοι. Καταρχήν είναι πρωταγωνιστές και μετά είναι παράγοντες. Περισσότεροι από αυτούς. Και ένα σημείο που θέλω να εστιάσουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση, ότι δεν λέω έχουμε κατορθώσει. Έχουν κατορθώσει οι ομάδες, τα σωματεία, να αποτελούνται οι δικοί τους πλέον από χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Όχι ότι οι μεγαλύτεροι δεν είχαν να προσφέρουν, έτσι προς Θεού, ίσα-ίσα τους θέλουν μόλις κοντά μας. Αλλά αυτοί οι γονείς που έχουν στελεχώσει τα τμήματα είναι πραγματικά, θα έλεγα, αυτοί που τρέχουν το ποδόσφαιρο στις κυκλάδες. Λόγω των ειδικών συνθήκων που διαμορφώνονται, υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και κάτι στη μεταγραφική περίοδο, να αλλάξει, να μεγαλώσει δηλαδή? Σίγουρα θα αλλάξει και ή θα επιμηκυνθεί ή θα πάει πιο πίσω. Αυτά είναι αποφάσεις και θα ισχύσουν για το Πανελλήνιο αυτό. Αλλά τη στιγμή εμείς που δεν θα έχουμε, να το πω έτσι, γιατί ακούστηκε κάπου σε κάποια εκπομπή ότι θα αλλοιωθούν τα πρωταθλήματα και ξέρω θα πάει κάποιος να πάρει παίχτες για να πάρει κάτι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο ενδεχόμενο. Ο πρωταθλητής του δικό μας έχει βγει. Τώρα για τη Β κατηγορία, σίγουρα και εκεί θέλουμε να αναδείξουμε τον πρωταθλητή. Αλλά η επίδοξη του πρωταθλήματος θα είναι σίγουρα και στην Α κατηγορία. Έτσι, πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εφόσον η ΕΠΟ αποφασίσει να ακυρώσει όλα τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα και ισχύσει αυτό που σκέπτεται ο Υπουργός, εσείς πώς θα πράξετε? Εμείς, γιατί ίσως να μην το ξέρει η ΕΠΟ, γιατί εμείς έχουμε στείλει ήδη και έχουμε ανακοινώσει και ο πρωταθλητή μας εδώ και ένα μήνα, ξέρετε, έτσι, από τις, περίπου ένα μήνα έχει περάσει, 7 Απριλίου, ότι που πήρε ο αναξιακός του πρωτάθλημα. Έχουμε ήδη έχουμε ήδη στείλει έγγραφο στην ΕΠΟ που έχουμε δηλώσει το πρωταθλητή μας. Μπορεί να είμαστε και η μοναδική ένωση, κάπου το είδα, το γράψατε και εσείς πολύ σωστά. Δεν μπορεί κανείς να κυρώσει αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό όμως θα ληφθεί υπόψη για το σχεδιασμό της επόμενης γάμα εθνικής από την Ομοσπονδία. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να κυρώσουν τα πρωταθλήματα. Όλες οι ενώσεις να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ίσως να δώσει τη δυνατότητα η Ομοσπονδία κάθε ένωση να αποφασίσει στη συνεργασία με τις ομάδες. Που αυτό σας είπα και πριν, εμείς οι ομάδες θέλουμε να ακούσουμε τα σωματεία να μας δώσουν τη λύση και τι θέλουν. Και κάθε ένωση να λειτουργήσει διαφορετικά. Η δική μας πρόταση θα είναι αυτή που σας είπα πριν, να μπορέσει να υπάρξει ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων με την αρχή της νέας χρονιάς. Γιατί εμείς δεν καιγόμαστε σε εισαγωγικά, δεν έχουμε αγώνες που θα αλλοιωθούν πάλι σε εισαγωγικά αποτελέσματα για να υπάρξει κάποιος άλλος πρωταθλητής από αυτούς που θα ήταν ο άξιος. Άρα αυτό που προτείνει η Ένωση είναι, αν καταλαβαίνω καλά και οι φίλοι που μας ακούν, την επόμενη σεζόν, το Σεπτέμβριο, ας το πούμε έτσι, να έχουμε αγώνες της προηγούμενης σεζόν. Να ολοκληρωθούν υπό μορφή φιλικών οι δύο αγώνες της Α κατηγορίας και οι δύο αγώνες της Β φάσης, της Α φάσης της Β κατηγορίας, να γίνουν τα παιχνίδια, αν οι έξι ομάδες θελήσουν, που θα δώσουν τη θέση για την Α κατηγορία, έτσι, ή από τώρα αν συμφωνηθεί ότι θα ανεβούν οι τρεις ομάδες ή οι δύο ή οι τέσσερις, έτσι δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Θέλουμε μια Α κατηγορία πιο δυνατή, θα έλεγα φέτος, μια και ανεβαίνοντας και επαναξιακός στη γάμα εθνική. Και ελπίζοντας ότι και αν ομάδα θα καταφέρει ίσως ή με κάποια αναδιάρθρωση μείνει και εκείνη στη γάμα. Οπότε έχοντας μείον τέσσερις ομάδες μας στη γάμα εθνική, σίγουρα θέλουμε περισσότερες στην Α για να γίνει το πρωτάθλημα πιο, θα λέγα, πιο δυνατό. Γιατί φέτος οι 8
ομάδες, το είδατε και τελείωσε γρήγορα. Καλό μεν γιατί είδατε γλιτώσαμε ένα πρόβλημα από αυτά που συζητάμε τώρα. Αλλά από την άλλη θέλαμε περισσότερα παιχνίδια. Το ίδιο ισχύει και για τα Final Four των μικρών ηλικιών. Τα Final Four λοιπόν, επειδή θα έλεγα είναι για μας ό,τι καλύτερο έχουμε να επιδείξουμε σαν Κυκλάδες, έτσι, και είναι πρωταρχικός μας στόχος αυτός και το έχετε καταλάβει και μάλιστα όχι μόνο το είχατε καταλάβει γιατί μπανίζεται παντού. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η οργάνωση των Ακαδημίων. Δεν νομίζω κανείς θα έρθει και θα πει ότι γιατί να τελειώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το πρωτάθλημα που έπρεπε να τελειώσει ξέρω εγώ τον Μάιο. Έτσι, δεν θα πει κάτι. Και αμέσως μετά να ξεκινήσει το επόμενο. Γιατί μετά από εκεί θα αλλάξει και η ηλικιακή κατηγορία. Δεν θα έχει γυρίσει η χρονιά για να έχουμε θέμα. Έτσι, αν το πηγαίναμε το 21 να το κάνουμε, λογικό θα ήταν. Αλλά όταν λέμε K16, αυτός που είναι 16 χρονών θα είναι όλη τη χρονιά 16 χρονών. Πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με οικονομικά στοιχεία. Δεδομένου ότι, όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι επιχειρηματίες του νομού μας ασχολούνται με τον τουρισμό και τα έσοδά τους είναι από τον τουρισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι όπως πάει το πράγμα και λόγω των συνθήκων αυτών που υπάρχουν, θα έχουν μια μεγάλη οικονομική ζημιά. Οι ομάδες, λογικό είναι, και επειδή έχω μιλήσει με κάποιους παράγοντες ομάδων, να φοβούνται ότι δεν θα έχουν τους χορηγικούς πόρους που έχουν. Η Ένωση σκέφτεται να λάβει κάποια μέτρα ώστε να ενισχυθούν τα σωματεία και να τα βοηθήσει οικονομικά, όταν λέω μέτρα, ενώ ας πούμε μια ιδέα δίνω, να πληρώνει τους διαιτητές εκείνοι στα παιχνίδια της επόμενης σεζόν. Υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό της Ένωσης? Κοιτάξτε, μια και δείξατε ένα θέμα διαιτησίας, το οποίο το έχω σημειώσει και εγώ να το συζητήσουμε κάποια στιγμή της εκπομπής σας. Απλά να πληροφορήσω ότι εδώ και 5 χρόνια τα έξοδα της διαιτησίας έχουν πέσει πάρα πολύ σε τεράστιο βαθμό. Από εκεί μετά το να συζητήσουμε κάποια έκπτωση στις δαπάνες που οι διαιτητές θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε κάποιο βαθμό. Ήδη έχουμε μεγάλες εκπτώσεις στα εισιτήρια, σε αυτοπλοϊκές εταιρείες, έτσι το υποφελούνται και οι ομάδες. Ένα κωδικό όλα τα σωματεία μας ταξιδεύουν με έκπτωση 50%. Από εκεί μετά, μην περιμένετε και εταιρείες, δηλαδή και ειδικά με αυτή την κρίση που ζουν και εκείνες τώρα μαζί μας, να μπουν δωρεάν τα εισιτήρια. Έτσι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα και κάπου δημοσιεύτηκε και θα πιστεύω θα το βάλει και το site σας κάποια στιγμή. Υπάρχει μια γενναία πρόταση που την έχει ξεκινήσει η Ε. Ακλείου και ο φίλος μας ο κ. Τζότζογλου, που είχε και την τύχη ο Σπύρος να του πάρει κάποια συνέντευξη εκεί στο Final Four που είμαστε το τελευταίο. Έχει καταθέσει μια γενναία πρόταση για το ραστεχνικό ποδόσφαιρο, την οποία είμαστε κι εμείς, θα έλεγα, σύμφωνοι να ακολουθηθεί, δηλαδή να γίνει μια ανεξάρτητη, θα έλεγα, λίγα γύρω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με ένα, δύο, τρεις μεγάλους χορηγούς και τα 4.200 σωματεία, γιατί τόσα είμαστε, τα ερασιτεχνικά σωματεία, να μεταφέρουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά, ένα μεγάλο χορηγό και να έχουν απολαβεί τα σωματεία τα μέσα από αυτή τη χορηγία. Έτσι, δηλαδή, ό,τι γίνεται στη Super League και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, να μπορέσει να γίνει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν τα τεχνικά σωματεία. Γιατί σαν ΕΠΟ, σαν Ομοσπονδία, εγώ ειδικά 5 χρόνια και το ξέρετε όλοι σας πολύ καλά, δεν έχουμε πάρει ούτε 1 ευρώ και δεν λέω δραχμή. Ό,τι γίνεται από τις φιλότιμες προσπάθειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κυρίως σαν Ένωση μιλάω, αλλά και κυρίως των παραγόντων που είναι στα σωματεία μας, προσπαθούμε και εμείς με διάφορες χορηγίες να κατορθώνουμε να κρατάμε το ποδόσφαιρο εν ζωή και σίγουρα να το δυναμώνουμε με κάποιους, θα λέγα, πρωτοποριακούς, αν επιτρέπετε, τρόπους για τα νησιά μας, όπως είναι η οργάνωση των πρωταθλημάτων των Ακαδημιών. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν 5 χρόνια υπήρχαν γύρω στα 12 με 14 τμήματα ακαδημιών. Αυτή τη στιγμή, φίλε Σπύρο, ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, μιλάμε γύρω στα 100, για γύρω τα 100 τμήματα σε όλα τα νησιά μας. 99, και αυτό για μας, νομίζω. 99. Αυτό λοιπόν για μας είναι, θα έλεγα, το καλύτερο δώρο, θα έλεγα, μετά από 5 χρόνια. Να μετράμε, το μεγαλύτερο επίτευγμα, μπορούμε να πούμε, Πρόεδρε. Να παίζεται ποδόσφαιρο παντού, από άκρη σε άκρη, να έχουμε γίνει όλη μια αγκαλιά αλλά και μια γροθιά ταυτόχρονα και να διεκδικούμε πράγματα, να διεκδικούμε εγκαταστάσεις,
αξιοπρεπής να... και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται από θέμα επιμόρφωσης προπονητών. Και... Πρόεδρε, να κάνω μια ερώτηση, γιατί τρέχει και η επικαιρότητα. Έχουμε και ένα σχόλιο εδώ, μια σκέψη από το παράγοντα από το Φιλότη, τον Νίκο το Μουστάκη, ο οποίος προτείνει την επόμενη σεζόν να ανέβουν και 6 ομάδες που έχουν περάσει στα μπαράς και να γίνει μια κατηγορία, αλφα κατηγορία με 12 ομάδες. Πότε θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός ο δικός σας και τι σκέπτεσαι για την επόμενη σεζόν? Ο σχεδιασμός ο δικός μας θα ξεκινήσει όταν πάρθει η απόφαση από την Ομοσπονδία, που εκεί εμείς ανήκουμε όλοι, σε συνεργασία πάντα με τη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Όταν μας πούνε ολοκληρώσει τα πρωταθλήματα, μετά από εκεί θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός. Αν θυμάστε καλά, εμείς από πέρσι ζητούσαμε στις ομάδες να συμμετάσχουν στην Α κατηγορία. Μάλιστα, ακόμη και στην Ελλάς, Σύρου, η οποία επαναδραστηριοποιήθηκε φέτος και έγινε αυτή η πρόταση. Αν θυμάστε. Και μέχρι τελευταία στιγμή οι άνθρωποι το πάλευαν για να αν θα συμμετάσχουν ή όχι. Θέλαμε δηλαδή μια Α κατηγορία, όχι με 8 ομάδες, τουλάχιστον με 10. Από εκεί μετά, έχοντας και στο μυαλό τι θα γίνει με την άνομερα, γιατί θεωρούνται σίγουρο η Θύελλα και ο Παθηραϊκός μένουν τουλάχιστον στη Β' και αυτό γιατί ίσως η Θύελλα μας αποχαιρετήσει από τη Γ' και ανεβεί σε μεγαλύτερη κατηγορία, το οποίο θα είναι μεγάλη τιμή για το κυκλαϊκό ποδόσφαιρο. Βλέποντας τις ομάδες που είναι να πέσουν, μακάρι να μην πέσει καμία, τις ομάδες που να ανεβούν προς τα πάνω, μακάρι να ανεβεί η Θύελλα, σίγουρα μετά θα πάμε να καταλήξουμε ποιες ομάδες έχουν μείνει και πόσες ομάδες μπορούν να είναι στην Α κατηγορία. Εμάς ο ελάχιστος αριθμός που βάζουμε είναι ο αριθμός 10. Αν λοιπόν αυτό είναι ο αριθμός 10, ο φίλος μας ο Μουστάκης το Φιλότη, το απαντάω και εγώ λοιπόν. Λέω ότι μακάρι να είναι και 12. Έτσι κανείς δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν μπορεί όμως και κάποιος να υποχρεώσει, ξέρω εγώ, τη Μήλο, λέω ένα όνομα, έτσι, ή την Κύθνο, ή τον Μπάζιν Άξο, να τους πεις παιδιά θα είστε στην Α κατηγορία. Άρα όπως καταλαβαίνω θα υπάρχει η ευελιξία. Βέβαια θα υπήρξε και τη φετινή χρονιά, αλλά δεν θέλουμε να πάει χάμενο όλο το πρωτάθλημα που έγινε φέτος και όλος ο αγώνας που έγινε. Αν λοιπόν πάμε σε 10 με 12 ομάδες, θα υπάρξει μια β' κατηγορία με 10 ομάδες. Άρα δεν θα έχουμε πια 3 ομίλους. Το 5 θα έχουμε 2 ομίλους. Έτσι, το καταλαβαίνετε. Αυτό θα... Δεν θα γίνουμε ένα χιλάι 3 ομίλους η β' κατηγορία μετά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Αν πούμε ότι βάζουμε ένα... Μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε το πρωτάθλημα, μέχρι πριν από ένα μήνα δηλαδή, κάναμε ένα ταμείο. Έκανε η ΕΠΣ ένα ταμείο. Τι θα έβγαζε το ταμείο, θα ήταν συν, πλην, τι θα ήταν? Τους μήνες αυτούς από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάρτιο που παίχτηκε ποδόσφαιρο στις Κυκλάδες. Το ταμείο είναι συν σίγουρα εδώ και. Όχι μόνο τώρα, εδώ και 40 χρόνια. Γιατί φέτος είχαμε την τύχη και τη χαρά να συμπληρώνουμε, έχουμε μάλλον, να συμπληρώνουμε 40 χρόνια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Είναι οριακή και σημαντική χρονιά. Είχαμε βέβαια προγραμματίσει για τον Ιούνιο εκδηλώσεις πολλές και ένα τουρνουά πανκυκλαδικό, το οποίο θα είχε να κάνει με την αρχή και το τέλος του κυκλαθλητικού ποδοσφαίρου, δηλαδή με την κατηγορία K10 που έχει ξεκινήσει και με τους βετεράνους μας που και αυτό έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και με διάφορα άλλα happening. Όλα αυτά βέβαια πάνε πίσω. Δεν λέω δεν θα γίνουν, αλλά κάποια στιγμή θα γίνουν. Αν λοιπόν βάζαμε, δεν θέλω να πω βαθμολογία, βάζαμε ένα πρόσημο, το πρόσημο είναι θετικό για μας και φέτος. Γι' αυτό γιατί, με λίγα λόγια δεν σας κουράσω πολύ. Γιατί στην Ένωσή μας συμμετέχουν τρεις ομάδες, συμμετέχουν μάλλον στη ΓΑΜΑ, εθνική, τρεις ομάδες της Ένωσή μας ανδρών. Συμμετέχουν δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ, εθνική γυναικών. Συμμετείχε για δεύτερη φορά φέτος ομάδα μας στο κύπελλο Ελλάδος, μετά τη Θύελλα Καμαρίου πέρσι, ο Παθηραϊκός. Οι μεικτές μας ομάδες, μετά την τρίτη θέση το 18, μετά την πρόκριση πέρσι και των δύο τμήματων στο 16, ήρθε φέτος και η πρόκριση στην ΚΑΠΑ 12, μια νεοσυσταθήσα κατηγορία, με τα πολλά συν και με τα λίγα πλήν, θα έλεγα. Σας είπα για τα τμήματα υποδομών, τον αριθμό που φτάσαμε. Σας είπα και για το ποτάλημα K10 που ήταν μια καινούργια, θα έλεγα, πρωτοβουλία που κάναμε φέτος και δώσαμε το ελεύθερο στις ομάδες, τους δώσαμε ένα υπόδειγμα φίλο αγώνος, το κάνουν μόνοι τους αγώνες, χωρίς διαιτητές, οι ίδιοι είναι διαιτητές, συμπληρώνουν φίλο αγώνος, υπογράφουν τα παιδιά, έτσι κατεβαίνουν οι ομάδες κανονικά, να παίρνουν δηλαδή στο πνεύμα το αγωνιστικό από μικρά.
Είχαμε πολλές κλήσεις και πέρσι αλλά και φέτος, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λόγω της πανδημίας που προέκυψε σε προεπιλογή αθλητών μας στις εθνικές ομάδες. Διοργανώθηκαν τουρνουά πολλά, τον Grassroots, στο γνωστό, έτσι, στη νησιά, στην Κίθουνο, στη Σύρο και στην Άνδρο, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ. Δημιουργήθηκε ξανά μια σχολή προπονητών. Πολύ σημαντικό νομίζω. Έχουμε φτάσει πλέον στους 50 με 60 προπονητές και αυτά βέβαια σε συνεργασία με το νεοσυσταθέντα σύλλογο εδώ και 2-3 χρόνια προπονητών κυκλάδων. Δημιουργήθηκε, έγινε σχολή UEFA D και θα γινόντουσαν και πολλές ακόμα μέχρι το καλοκαίρι. Ευελπιστούμε από το Σεπτέμβριο και μετά να είναι όλα κανονικά και να γίνουν και σχολές προπονητών D. Στη διαιτησία έγιναν πάρα πολλά βήματα και τα 4 προηγούμενα χρόνια με τον κύριο Σουλτάνη και την προηγούμενη επιτροπή, την οποία ευκαιρία τον ευχαριστώ για ό,τι προσέφερε, έτσι, έστω και αν έφυγε, θα έλεγα, άδοξα ή χωρίς ένα γεια, έτσι, ένα γεια φιλικό και τίποτα άλλο. Όχι του μάλλον σαν προστρέω, και τον Αποστόλη θα είμαστε πάντα φίλοι, αλλά θα ήθελα να είναι δίπλα μας και να βοηθάει. Σίγουρα ο Λάμπρος ο Μεδρινός, άξιος συνεχιστής του, προσπαθεί και ο άνθρωπος και είναι και αυτός στην Ένωση ώρες ατέλειωτες για να με νύχια και με δόντια για να βγουν οι αγώνες. Γιατί απ' τη μια λέμε υποδομές, ακαδημίες, πρωταθλήματα, 100 τμήματα και απ' την άλλη κάποιοι πρέπει να σφυρίξουν αυτά τα παιχνίδια. Έτσι. Φανταστείτε με τους ίδιους διαιτητές σχεδόν με 2-3 προσθήκες μόνο να γίνονται κάθε εβδομάδα 20 παιχνίδια και να φτάνουμε 500 το χρόνο. Έτσι κάπου θέλει και η διαιτησία, θα έλεγα. Πρόεδρε, να σε διακόψω εδώ, επειδή μιλάς για τη διαιτησία, να ρωτήσω ένα πράγμα το οποίο μου το έχουν μεταφέρει αρκετοί στα νησιά μας. Έχουμε διαιτητές τα τελευταία χρόνια που παίζουν σε μεγάλες κατηγορίες. Αυτό σημειώσει, το αναφέρω ακριβώς μετά από αυτό. Όπως είναι ο Ισίδωρος Βαρμακόλας, όπως είναι ο Αντώνης Μουτάφης, ο Γιάννης Ανδρικόπουλος, αυτοί οι διαιτητές δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να θέλουν την άνοδο από παραπάνω. Δεν έχουν φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο. Έχουν και πολύ καλές κριτικές, πολύ καλές αξιολογήσεις. Είναι το επόμενο που έχω σημειώσει να σας πω γιατί πραγματικά. Σου δίνω την πάσα λοιπόν. Είναι τόσα πολλά τα θέματα. Λοιπόν, λέγαμε για διαιτησία για κύριο Σουλτάνη, κύριο Μεδρίνο. Το επόμενο που θα έλεγα είναι ο κύριος Τάσος Μακόλας, ο οποίος είναι χρόνια κοντά στην Ένωση. Είναι ένας, θα έλεγα, πανάξιος εκπαιδευτής και μέντορας, ο οποίος θα έλεγα δίνει τις γνώσεις του και ειδικά στους νέους κανονισμούς και οτιδήποτε άλλο βγει. Από εκεί και μετά όμως έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια, όχι εμείς, αλλά το κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο και η διαιτησία, διαιτητές. Θα ξεκινήσω από πάνω προς τα κάτω, αν επιτρέπετε. Έτσι, μην ξεχνάμε κανείς τον Στέφανο τον Κουμπαράκη, ο οποίος είναι ένα παιδί που ναι, μεν ανήκει στην Εψφράκη, αλλά όπου βρεθεί και προσταθεί, είναι δηλώνει καταγωγή. Είναι από τη Σύρο και είχαμε και τη χαρά και τη τύχη να τον έχουμε πέρσι να θυμάσει στο τελικό πρωταθλήματος που θα για μένα ήταν μια γιορτή. Έχουμε, από εκεί μετά φέτος έχουμε τη τύχη να έχουμε τρία παιδιά οι οποίοι μας προσωπούν στις εθνικές κατηγορίες και δυστυχώς δεν, μια και σταμάτησαν τα πρωταθλήματα, δεν κατόρθωσαν να τους δοθούν ακόμη και άλλα παιχνίδια, αν και φέτος μιλάμε για αριθμό ρεκόρ, έτσι, αν ρωτήσω τον καθένα μπορεί να σας τα πει. Ή καλύτερα τον κύριο Αρμακόλα ή τον κύριο Μετρινό που έχουν το πλήρω έργο. Έτσι, δηλαδή ο Ισίδωρος Αρμακόλας έχει παιχνίδια της λεγόμενης Β' Εθνικής και Super League 2 φέτος. Ο κύριος Ανδρικόπουλος, ναι μεν, υπηρετεί αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αλλά δεν θελήσαμε συσσαγωγικά να του δώσουμε μεταγραφή για την Αθήνα, γιατί το θεωρήσαμε ότι είναι παιδί δικό μας, αξιόλογο, πολύ καλό παιδί και με όρεξη για τη διαιτησία και το είδατε, βοήθησε σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος σε εμάς. Είναι ένας διαιτητής ο οποίος δεν είναι γάμα εθνικής πίνακας, ο οποίος έχει πάρει παιχνίδια πιο πολλά για τους διαιτητές της γάμα, δηλαδή παίζει σαν ταλέντο. Αυτό κάτι λέει πιστεύω. Και έχουμε σίγουρα τον Αντώνη τον Μουτάφη, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό παιδί, είναι χρόνια στην Ένωση, βοηθάει, είναι ανερχόμενος και πιστεύω ότι φέτος θα έκανε και το βήμα, αν δεν το κάνει, αν δηλαδή δεν του δοθεί ευκαιρία από τους αγώνες που θα γίνουν, προς την ανώτερη κατηγορία εκείνης. Και μην ξεχνάμε και βέβαια όλους τους διαιτητές όλα αυτά τα χρόνια που βοήθησαν την Ένωση, έτσι δεν θέλω να πω ονόματα, μην ξεχάσω κάποιον,
Αλλά σίγουρα ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει στο κομμάτι της διαιτησίας και στα 5 χρόνια που είμαι εγώ. Έτσι δεν μιλάω μόνο για την Επιτροπή και τα ονόματα που ανέφερα, αλλά σε όλα τα παιδιά από άκρη σε άκρη και σε αυτούς που έρχονται κοντά και σε αυτούς που ξαναγύρισαν φέτος, οι οποίοι για δικούς τους λόγους είχαν σταματήσει. Έτσι δεν θέλω να αφήσω κομφήσει κάποιον. Αλλά σίγουρα έχουμε ανάγκη τον καθένα, όλοι έχουμε να δώσουμε θετικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί μετά είχαμε μείνει στη διαιτησία, το επόμενο που θα σας έφυγα είναι τα γήπεδα. Φτάσαμε λοιπόν να... Ήταν το επόμενο ερώτημα αυτό. Φτάσαμε λοιπόν να έχουμε τώρα σχεδόν να εγκαινιάζουν τα γήπεδα της Τίνου, της Κύφνου, της Πάρου, έτσι, τρία γήπεδα που τα περιμέναμε χρόνια, όπως και το δικό μας πέρσι, αν θυμάστε, που ανακατασκευάστηκε. Στη Σαντορίνη, από ό,τι ξέρετε, γίνονται προσπάθειες για να γίνει ένα γήπεδο με φυσικό γλάτο, και υπάρχουν οι βλέψεις για μεγαλύτερη κατηγορία. Σίγουρα σε αυτό η αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, προσφέρει και σίγουρα είναι υποχρέωση της να το κάνει. Έτσι. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε ότι δεν είναι υποχρέωσή τους. Δηλαδή, σε ποιον είναι υποχρέωση αυτή να γίνει, στα σωματεία, στους δήμους είναι, στην περιφέρεια, στο κράτος, έτσι, να φτιάχνει εγκαταστάσεις και γήπεδα. Για το ακτοπνοϊκό είχα σημειώσει να σας πω ότι, που είπαμε και λίγο πριν, ότι καταφέραμε πέρσι όλοι μαζί με ένα ταξίδι που είχαμε κάνει στο τότε Υπουργό Ναυτιλίας, μη λέμε ονόματα, δεν έχει σημασία, και για πρώτη φορά καθίσαμε στο τραπέζι όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και αποφάσισαν να δώσουν όλοι μαζί μια ενιαία έκπτωση στα σωματεία και πετύχαμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία για μας ήταν μεγάλο μπελάς κάθε εβδομάδα να γίνονται χαρτιά μέσω της Ένωσης, του Δήμου, της Περιφέρειας, της Εταιρείας, του τοπικού πράκτορα κτλ. Για εκπτώσεις ή παρακάψεις πλοίων. Τώρα όλα αυτά θεωρούνται δεδομένα. Έτσι. Και ζητάμε μόνο κάτι έξτρα, το οποίο έξτρα έχει να κάνει φέτος με την Κύθινο. Δεν καταφέραμε πολλά πράγματα έτσι, και δεν θέλω να αποζητώ συγγνώμη στους ανθρώπους, αλλά τους υπόσχομαι ότι πέρσι του χρόνου θα είναι καλύτερα από το φέτος και από το πέρσι και μας έχουν υποσχεθεί οι εταιρείες ότι ανάλογα την κατηγορία που θα αγωνίζει η ομάδα και τις υποδομές θα προσαρμόσουν τα δρομολόγια τους. Πρώτα θέλω θα είμαστε πολύ καλά. Ας σημειώσω βέβαια περσινό είναι αυτό που έχει σημασία την παραδοσιοποίηση τη ΣΥΜ, τη Άνθρου και του Πύργου και πολύ, τριών πολύ ιστορικών σαματείων. Θα έλεγα την δραστηριοποίηση της Κύθνου και του Περσέα Σύρου και του Ιεράξ στη Μήλο, ο οποίος βέβαια δειλά-δειλά ξεκίνησε, τα παράτησε κάπου στην αρχή, θέλω να πιστεύω θα τα ξανακαταφέρει ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι η Μήλο θα είναι ενωμένη και δυνατή τα παιδιά της, δηλαδή θα μείνει κάποιο παιδί να του πέσει ποδόσφαιρο του χρόνου. Και σίγουρα τελευταίο άφησα το πειραματικό, θα έλεγα, πείραμα που κάναμε φέτος να ξεκινήσουμε ένα πρωτάθλημα βετεράνων, το οποίο ελπίζω ότι σιγά σιγά θα δέσει περισσότερο και θα το ζητούν όλο και περισσότερο τα νησιά και οι ομάδες να γίνεται. Πρόεδρε, υπάρχει ένα ερώτημα, έχει έρθει και στο site και μας ζητήσαμε να το απευθύνουμε σε εσάς. Τι σκέφτεστε για το κύπελο, τι θα γίνει με το κύπελο Κυκλάδων? Το κύπελο Κυκλάδων, λοιπόν, από ό,τι ξέρετε και εσείς, έχουν μείνει δύο ημιτελικοί να γίνουν. Ο ΑΟΣ Σύρου με το Πύργο Σαντόρινης και η Ελλάδα Σύρου με τον Παθηραϊκό. Δύο ομάδες Σαντόρινης να ανεβούν να παίξουν, θα έλεγα, προς τις βόρειες Κυκλάδες. Αυτό αναγκαστικά θα έχει την πορεία που θα έχουν τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, αν ακυρωθούν τα πρωταθλήματα ή πάψουν να γίνονται τώρα, θα γίνουν υπομορφή φιλικών το Σεπτέμβριο. Και ο κυπελλήφορος μας, αντί να αναδειχθεί Απρίλιο, θα αναδειχθεί Σεπτέμβριο ή και Οκτώβριο. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι το πιο εύκολο αυτό από όλα. Και πρέπει να γίνει. Υπομορφή, δηλαδή, προετοιμασία στην άλλη χρονιά. Και δεν αλλοιώνει. Τώρα, αν η Ελλάδα ενισχυθεί πολύ ή ο Παθηναϊκός δεν ενισχυθεί. Ή ο Αοσίου ή ο Πύργος, δεν νομίζω είναι τόση χρησιμότητα αυτή. Έτσι. Σε άκουσα να κάνεις ένα μίνι έτσι. Απολογισμό, τι έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτησε, σταμάτησε και το. Τι δεν πήγε καλά, κατά τη γνώμη σου. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το πράγμα που θα σκεφτείς πολύ καλά να μην ξαναγίνει. Ναι, αυτό που δεν πήγε καλά και είμαι ευχαριστημένος, αλλά στη μετά από κάποιο σημείο και μετά έστωσε και αποδείχθηκε ότι έστωσε.
αλλά δεν τελείωσε όπως έπρεπε να τελειώσει λόγω άλλων λόγων και της πανδημίας εννοώ. Είναι το θέμα της πειθαρχίας, θα έλεγα, κυρίως, που είχε να κάνει με τους προπονητές. Δεν θέλω να πω ονόματα, όλοι ξέρουμε. Δόθηκαν, πιστεύω, αμοιβές εξηγήσεις. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει κάτι λυπηρό για το κύκλο, δηλαδή το ποδόσφαιρο, και ειδικά σε θέμα βιοπλαγίας, έτσι, γιατί και δεν είναι ότι η νομοθεσία έχει αλλάξει και είναι ακάθεκτη πλέον όλοι και οτιδήποτε άλλο η νομοθεσία, αλλά δεν πρέπει να ξαναγίνει, γιατί έχουμε να κάνουμε κυρίως με μικρά παιδιά και τα αποθαρρύνουμε ή τους δίνουμε λάθος μηνύματα ή τους δίνουμε μήνυμα ότι κάποιος άλλος θέλει και όχι εμείς οι ίδιοι οι προπονητές τους. Έτσι. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε δηλαδή αλλού ευθύνες. Δεν λέω ότι δεν γίνεται λάθη, έτσι, διαιτητικά ή και σαν ένωση να κάνει λάθη σε κάποιον ορισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ανοιχτοί στον κάθε ένα με ένα τηλέφωνο, μέρα ή νύχτα, 24 ώρες, έτσι με όλους μιλάω. Έχω σημειώσει μια λίστα ανθρώπων που θέλω να τους ευχαριστήσω ως το τέλος της εκπομπής. Δεν έχουμε δείξει ότι δεν θέλουμε κάτι. Και κάτι άκουσα σε μια εκπομπή σας, τον κύριο Αγγελή, να λέει, με τον οποίο δεν τρέχει κάτι προς το Ισραήλ, και φίλοι είμαστε και θα είμαστε, ότι είχε γίνει ορισμό τελευταία στιγμή και τα λοιπά για το περσινό κύπελλο. Γιατί νομίζω ότι είχε κλείσει αυτό το θέμα. Θέλω να το κλείσω εγώ αυτή τη στιγμή ότι ο ορισμό του τελικού είχε βγει 15 μέρες πριν. Δεν βγήκε τη Δετάρτη που ο Παναξιακός απέκλεισε τον Άρου, έτσι, αν θυμάστε καλά. Και να σταλεί μια ανακοίνωση. Παλιό, είναι παλιό. Έτσι είναι παλιό, αυτό λέω. Είναι παλιό και δεν χρειάζεται. Δεν έγινε κάτι τέτοιο φέτος. Ειδικά με τους ορισμούς, λίγα πράγματα. Έτσι. Πρόεδρε, πάνω σε αυτό που λες. Το θέμα με το τελευταίο αγώνα με τον Νάο Σύρου και τον Παναξιακό, εκεί έγινε ένα θέμα. Γιατί κάποιοι αγώνες αναβλήθηκαν και αυτός όχι και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το κύριο. Μ' ακούτε. Λοιπόν, οι αγώνες που δεν μπορούσαν να γίνουν. Όποιος αγώνας εκείνο το Σαββατοκύριακο μπορούσε να γίνει, δηλαδή ήταν 20 αγώνες ορισμένοι. Πιάσε τα αρχεία της Ένωσης στο site υπάρχει. Να δείτε, 20 αγώνες έγιναν οι 8, οι 7, οι 6. Εμάς κάθε Κυριακή είναι, αν ένας αγώνας να μην γίνει, μας τα πετάει όλα έξω. Έτσι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει από όλους. Όλοι προετοιμαζόντουσαν, έβγαζαν φωτογραφίες, έτρωγαν γλυκά. Διασκέδαζαν, χαιρόντουσαν, έκαναν δηλώσεις. Περίμεναν όλοι αυτόν τον αγώνα. Δεν υπήρχε λόγος να μην γίνει τη στιγμή που έτσι που και με τον Γιώργο το Φόσκο το σύστησα μετά, έτσι πάμε και εκείνο στο, θα έλεγα, στη Θεοδούρα και σε οτιδήποτε άλλο. Και δεν το σκέφτηκε. Έτσι έπρεπε να κατεβάσει έστω μια ομάδα. Δεν πιστεύω ο Παναξιακός θα έφερνε μετά κάμια αντίρρηση να γίνει ο αγώνας λίγο πιο μετά. Δηλαδή, αν κατέβαζε 5, 6, 7 αθλητές, να συμπληρωθεί ένα φύλλο αγώνος. Στα αεραστεχνικά σωματεία, στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, ότι γράφει κάπου, και το λέω πρώτη φορά αυτό μέσα από την καρδιά μου και τώρα το ακούσετε όλοι, ότι γράφει κάπου, μόνο ο πρόεδρος, λέει, με εντολή προέδρου, μπορεί ένας αγώνας να μην γίνει, να κρίνει, λέει, εκείνος. Θα ερχόμουν εγώ λοιπόν να πω ότι να μην γίνει ένας αγώνας που ήταν προετοιμασμένοι όλοι, τα καράβια ήταν, έφευγαν κανονικά και έγινε αυτό το γεγονός που έγινε, έτσι, δεν ξέρω. Και όλο αυτό το παράσκηνο που επαγκάλυψε. Το έχεις ξαναπεί εσύ ότι έπρεπε το παιχνίδι να διεξαχθεί υπό τους κανονισμούς όπως όριζαν οι κανονισμοί. Έπρεπε ο ΑΟΣ λοιπόν να κατεβάσει τους παίκτες, τους υπόλοιπους που μπορούσε να κατεβάσει και από εκεί και πέρα θα έπαιρνε υπόθεση το δρόμο της. Αυτό τους είπα και εγώ το Σάββατο απόγευμα, όταν κάποιο τηλέφωνο άρθηκε πριν φτάσουν τα παιδιά στο νοσοκομείο, τους είπα, παιδιά, έστω πρέπει να πάτε να κατεβείτε 6-7 παίκτες να γίνει το φιλοαγώνος και μετά από εκεί να αποφασίσουν οι επιτροπές. Δεν θα φτάναμε ούτε στην ΕΠΟ, ούτε σε αίθουσες δικαστήριο. Εντάξει, ήταν να γίνει αυτό. Από εκεί μετά, λυπηρό είναι σίγουρα, γιατί είναι, θα έλεγα, ο μοναδικός τίτλος πρωταθλητή που κρίθηκε στα χαρτιά της Κυκλάδας και δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Πρόεδρε, ποια είναι η απάντησή σας σε όλους αυτούς που έχουν κάτι να πούνε για το συχνό φαινόμενο αυτό με τους ορισμούς των αγώνων, με τις ομάδες που δεν πήγαιναν αρκετά παιχνίδια και κρίθηκαν στα χαρτιά και πολλοί έχουν να πούν κάτι γι' αυτό. Ποια είναι η απάντηση του Πρόεδρου?
Πολλοί αγώνες δεν κρίθηκαν στα χαρτιά. Ένας-δύο αγώνες είναι. Ναι, αν, πολύ, ήταν, αν ήταν το πρόστιμο 300 ευρώ όπως ήταν πέρσι, θα ήταν 15 ευρώ. Πιο πολύ. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε, μειώθηκε. Η Ένωση δεν είναι εδώ για να βάζει πρόστιμα και για να, θα έλεγα, να ξεζουμίζει τα σωματεία. Όλοι οι πρόεδροι ξέρει ο καθένας προσωπικά. Μιλούσαμε την περίοδο την αγωνιστική σχεδόν καθημερινά, πώς θα πάνε, πώς θα ταξιδέψουν, πώς θα γλιτώσουν χρήματα κτλ. Οι δύο-τρεις αγώνες που δεν έγιναν, ξέρουν πολύ καλά αυτοί που δεν πήγαν γιατί δεν πήγαν. Έτσι. Και μόνο αυτό, δεν θέλω να μπουλάει σε δεδομένες, ούτε να κατηγορήσω κάποιον. Αλλά δεν πιστεύω ότι κανείς άδικα δεν πήγε. Δηλαδή, ή το χάσε στα χαρτιά άδικα. Έτσι. Μπορούσαν να πάνε, μπορούσαν να πάνε, αλλά δεν πήγαν. Μήνυμα από Σαντορίνη, γιατί έχουμε αρκετούς διαδραστικούς ακροατές, όπως το είχαμε ζητήσει άλλωστε. Τι σκέφτεστε του χρόνου για τους μικρούς? Γιατί πάντα κάθε χρονιά αυτό αποτελεί ένα αγκάθι. Δηλαδή πόσοι μικροί θα αγωνίζονται, αν σκέφτεστε να ισχύσει, να το... Όχι, αυτό φέτος ήταν, δεν θέλω να πω ήταν λάθος αυτό που έγινε, να αλλάξει τελευταία στιγμή. Και να αλλάξει ηλικία και δεν έβρισκα παιδιά, γιατί είναι η ηλικία που τα παιδιά φεύγουν στα τριώτες οι φοιτητές. Σκεφτόμαστε ίσως να μην χρησιμοποιηθεί κάποιος μικρός, μια και πλέον όλες οι ομάδες έχουν ακαδημίες. Και είναι μονόδρομος να χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά, τα δικά τους παιδιά. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Και στην Α κατηγορία μικρή. Και στην Α κατηγορία δεν νομίζω ότι μπορείς να επιβάλλεις σε κάποιον, όποτε έγινε αυτό δηλαδή και στο παρελθόν ήταν λάθος. Δηλαδή το εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι, ειδικά οι ομάδες που πήγαιναν για πρωτάθλημα, αναγκαζόντουσαν να πληρώσουν μικρούς παίκτες, να φέρουν μικρούς παίκτες. Και αδρά. Και αδρά και έτσι και να πηγαίνουμε και σε εκβιασμούς μάλιστα και τελευταία στιγμή. Από εκεί μετά όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει μικρούς ή έχει τη φιλοσοφία των μικρών, σίγουρα θα το κάνει. Και το κάνουν πάρα πολλές ομάδες και το ξέρετε. Και είδατε, και αυτό που είδατε περισσότερο φέτος και ένα που με χαροποίησε ήταν ότι όλα τα παιδιά της K16, της γνωστής αυτής, θα έλεγα, θρελικής ομάδας, αν μου επιτραπεί η έκφραση, του 18, που έφτασε στην τρίτη θέση, όλα τα παιδιά αυτά παίζουν στις ομάδες, στα αντρικά τμήματα και είναι βασική και αναδικατάσταση. Και αυτό θα έλεγα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα των ομάδων, σίγουρα και της ομάδας και του κ. Μοστράτου βέβαια. Σταμάτη. Όλα αυτά είναι... Φέτος, ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή μου έδωσε την πάσα τώρα, Πρόεδρε, για την K16-18. Θεωρείς ότι πρέπει να επιστρέψει στο πρωτάθλημα αυτό το πανελλαδικό η K16, γιατί φέτος είδαμε κατηγορίες K14 και K12. Νομίζω ότι η K16 είχε άλλο ενδιαφέρον. Είχε άλλο ενδιαφέρον, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, την έχω ξαναπεί και στο Σπύρο, για μένα οι κατηγορίες πρέπει να είναι K15 και K13. Μια και η εθνική μας ομάδα είναι K15, έτσι από εκεί ξεκινάνε η εθνική ομάδα. Σε ένα παιδί K16, που έρχεται δηλαδή ο ομοσπονδιακός τεχνικός να δει τα παιδιά, δεν θα δει τα 15 χρόνια να τα πάρει στην εθνική, έτσι θα δει τα 16 χρόνια. Άρα ο σωστός σχεδιασμός θα ήταν 15 και 13. Όχι ότι το 12 είναι λάθος, αλλά το 12 δεν μπορεί να είναι πρωτάθλημα. Ο Σπύρος το ζήσε από κοντά στοιχείο που ήρθε. Ναι, ήταν πολύ όμορφο και σαν συναισθήματα και σαν οργάνωση και σαν φιλοξενία πάνω απ' όλα εκεί στους φίλους μας, στους Χιώτες. Αλλά τα μικρά παιδιά, πολλά από αυτά, όχι τα δικά μας, γιατί είναι σκληραγωγημένα, έκλαιγα, ζητούσα τους γονείς τους και χίλια δύο άλλα πράγματα που προέκυψαν. Είναι λίγο ευαίσθητη η ηλικία αυτή, το K14. Σίγουρα βλέπεις κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν, αλλά δεν μπορεί να τα παίρνεις από τη μάνα τους, από το πατέρα τους, από το γάλα τους, θα έλεγα, και να τα βάζεις σε ειδικά κάτω από τέτοιες συνθήκες και καιρικές, μια και ήταν τέτοια βάρη χειμωνία, αλλά κυρίως Χριστούγεννα, που όλοι θέλουν να τα περάσουν με τους δικούς τους και να διοργανώνεις ένα τέτοιο, θα έλεγα, πρωτάθλημα, όπως το λένε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα είναι θετικό, αλλά πρέπει να είναι μια μορφή του νουά που να γίνεται αργότερα, ίσως τέτοια εποχή όπως τώρα που ξεκινάει. Για τους προπονητές που έχουν επιλεχθεί για αυτές τις δύο κατηγορίες. Νομίζω ότι, γιατί μέχρι πρώτης είχαμε έναν προπονητή, τον κύριο Μοστράτο, που είχε και τις δύο ομάδες. Και γενικότερα ένα απολογισμό. Ένα απολογισμό, ναι. Απολογισμό για τις μελετές από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε εμείς ως διοίκηση στην Ε. Κυκλάδο.
Και επαναλαμβάνω, όχι ότι ίσα ίσα βγάζω το καπέλο στις προηγούμενες διοικήσεις, ειδικά στον τομέα αυτό, στο Γιάννη το Σιγάλα, που ό,τι πέτρα και σηκώσεις είναι κάτω από τις μεικτές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και συνεχίζει και είναι μαζί μας ακόμα, γιατί πραγματικά το αγαπάει και το υπηρετεί αυτό. Για να το χαιρετήσω, γιατί ευκαιρία είμαι σίγουρος μας βλέπει, έχουμε τον εδώ ένα μήνα περίπου και λείπει. Να πω λοιπόν ότι ο σχεδιασμός από το 2015 και μετά στάθηκε περισσότερο στην ανάπτυξη των ακαδημιών γενικότερα σαν ένωση, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, και σας το είπε ποτέ και ο φίλος Γιώργος Μοστράτος, σε 3-4 χρόνια παραμονή στις ομάδες να φανούν τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα, σαν θέμα φιλοσοφίας και τα λοιπά, η φιλοσοφία η δική μου προσωπική και των μελών του Συμβουλίου δεν είναι να πάμε να κερδίσουμε τους αγώνες και τα πρωταθλήματα μόνο, έτσι, δηλαδή να παίρνουμε μόνο από 2-3 ομάδες, και να το θέλαμε αυτό πλέον δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί είχαμε πρώτα 3 ομάδες, 4, είχαμε τον ΝΕΑΤΑ, το ΣΥΡΙΟΥ 2002, είχαμε την ΠΑΡΟ, την Μύκονο, έτσι 3-4 ομάδες που ήταν πάντα το πας να έξω σίγουρα, που ήταν στα Final Four. Τώρα από ό,τι βλέπετε αυτό το πράγμα έχει ανοίξει. Έχουμε Σαντορίνη ομάδες που απίστευσε, έτσι, που σίγουρα θα είναι και στα Final Four φέτος. Έχουμε στην Άνδρο πολύ καλή δουλειά. Στην Τίνο πολύ καλή δουλειά. Έτσι όλα τα νησιά, θέλω να ξεχάσω κανένα. Στην Μήλο όλα τα τμήματα είναι σχεδόν με το ένα πόδι στα Final Four, αυτά που λέμε πώς θα γίνουν και τι θα γίνει. Στην Πάρο το ίδιο. Στην Άξο δεν το συζητάμε, εκεί με το πας στην Άξο. Σίγουρα αυτό το πράγμα άνοιξε, γι' αυτό και θέλαμε δύο προπονητές να βλέπουν περισσότερους αγώνες. Οι δύο νεσοεχοί που καταλήξαμε και επιλέξαμε, πέρα από καλά παιδιά που είναι, όπως και ο Γιώργος ο Στράτος, όλα αυτά τα παιδιά στάθηκε δίπλα μας, πραγματικά αγαπούν τα παιδιά και υπηρετούν, θα έλεγα, υπάρξει αυτό που κάνουν. Τα αποτελέσματα αργά ή γρήγορα θα έρθουν, όπως ήρθαν και με τον Γιώργο. Είναι συγκυρίες, είναι φουρνιές, είναι χιλιάδια. Εμπιστοσύνη να δείξουμε, καθημερινή επαφή τους έχω ζητήσει να κάνουμε με τους προπονητές, κυρίως και με τους προέδρους αν χρειαστεί των σωματείων, να δείχνουν έμπραχτο το ενδιαφέρον τους, να ταξιδεύουν, να ασχολούνται, να καταγράφουν τα πάντα, και από εκεί και μετά οι νυχτές θα είναι ψηλά και θα παραμείνουν ψηλά, όπως σας το είπα στην αρχή. Όλοι πλέον μας αντιμετωπίζουν και μας παρακολουθούν το τι κάνουμε. Είστε ικανοποιημένος από την πορεία δηλαδή? Ή δεν παίζει? Είμαι, θα έλεγα, ικανοποιημένος από το νέο ξεκίνημα. Πορεία δεν μπορεί να την πεις, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι, μεν περάσαμε το ένα τμήμα της ΚΑΠΑ 12 στην επόμενη φάση. Το 14 δεν τα πήγε τόσο καλά, αλλά για το 14 μιλάμε, ήταν 20 νέα παιδιά. Μόνο ένα-δύο παιδιά ήταν από την περσινή ομάδα. Η ηλικιακά δεύτερη κατηγορία, του 6, έτσι. Από εκεί μετά πιστεύω θα πάμε και πολύ καλύτερα. Σίγουρα όλοι μαθαίνουν μέσα από αυτό, παράγοντες, αλλά και τα νέα παιδιά, οι προπονητές. Έτσι, κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς δεν τα ξέρει όλα, κανείς δεν είναι αντικατάστατος, αλλά από εκεί και μετά πιστεύω... Υπάρχει περίπτωση, για ένα λεπτό, μιλήστε λίγο μεταξύ, να βάλω λίγο να φωτίζει ταυτόχρονα το κινητό, αν μπορεί να το κάνεις. Σπύρος, σας ακούω, το σοκ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σταμάτη, σίγουρα ο πρόεδρος λέει σημαντικά πράγματα και πρέπει να το ρωτήσουμε ακόμα. Το τεχνικό κομμάτι τώρα έχουμε πρόβλημα με το φόρτιση. Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Νομίζω Σπύρο, ότι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές μάλλον ερωτήσεις, δεν χρειάστηκε καν να τις κάνουμε. Έδινε την απάντηση μόνος του. Έπαιρνε το λόγο μόνος του και προχωρούσε τα θέματα μόνος του. Ενώ είχαμε ετοιμάσει. Η επόμενη δουλειά που θέλω να κάνω κάποια στιγμή είναι αυτή. Αλλά. Είχαμε ετοιμάσει Σπύρο πολλές ερωτήσεις, αλλά πολλές από αυτές δεν έγιναν γιατί μας τις απαντούσε πριν τις κάνουμε. Ναι, όντως. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να. Και να πούμε ότι. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ όσο έχει πει μέχρι αυτή τη στιγμή Σταμάτη. Ναι. Να ξεκινήσουμε από το θέμα το πρώτο, το βασικό, για τις διοργανώσεις για τα. Για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, όπως είπε, το κύπελο, και για τις μικρές κατηγορίες, που μας είπε ότι η θέση της Ένωσης είναι να ολοκληρωθούν βέβαια, αλλά μετά το καλοκαίρι. Λοιπόν, όπως είπαμε, η θέση της Ένωσης είναι να ολοκληρωθούν και η Β' κατηγορία και το κύπελο.
και οι μικρές κατηγορίες μετά το καλοκαίρι. Κάτι νομίζω που, όπως μας είπε και ο κύριος Φρέδης, είναι απόλυτα εφικτό και αυτή την άποψη θα στηρίξει η Ένωση σε οποιαδήποτε συνάντηση έχει και επαφή με την ΕΠΟ. Ωραία, νομίζω ότι τον έχουμε και πάλι κοντά μας. Είναι φορτισμένος. Πρόεδρε, εντάξει, φορτισμένο. Όχι φορτωμένο, φορτισμένο. Φορτισμένο. Και μια μιλάμε για φόρτιση και το έχω έτσι στο μυαλό μου να σας το πω. Δεν ξέρω, με βλέπετε κανονικά τώρα? Ναι, μια χαρά. Άρα, ναι. Θα έλεγα λοιπόν και μια μικρή πάσα που κάνεις με αυτή τη λέξη, ότι καλό θα είναι ήδη ένα μήνα τώρα είμαστε όλοι στη φόρτιση. Στα σπίτια μας κλεισμένοι περισσότεροι, λίγο βγαίνουμε για ψώνια, για κάποιες υποχρεώσεις. Καλό θα είναι όλοι μας να καθίσουμε, να σκεφτούμε κάποια πράγματα, να βελτιώσουμε, να αναθεωρήσουμε, να κρατήσουμε τα πολλά καλά που σας ανέφερα, όχι σαν Ένωση, αλλά σαν περαιτέρω ανάπτυξη, θα έλεγα, του ποδοσφαίρου και των σωματείων. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα καλά να κάνουμε γύρω από τα παιδιά μας και από τον αθλητισμό. Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη ότι μας χαλάει και μας στεναχωρεί. Ό,τι μπορούμε να το βελτιώσουμε και να δώσουμε στον άλλο να καταλάβει ότι δεν έχουμε κανένα δόλιο, καμία κακία. Αγαπάμε κι εμείς πολύ αυτό που κάνουμε. Ο λόγος κι εγώ που ασχολήθηκα με την Ένωση, γιατί είχα μια τραυματική εμπειρία όπως έχουν τώρα αρκετοί ανά την Ελλάδα συνάνθρωποι μας. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό δημόσια και κάποιοι γνωστοί και φίλοι το ξέρουν μόνο. Το 2017, όταν θυμάστε και οι δύο φίλοι μου είστε, είχα μια μεγάλη περιπέτεια υγείας και ήμουν στην Αθήνα. Είχε να λοιπόν να είμαι στο Αττικό νοσοκομείο. Πρέπει να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που μου έκανε καλά και βρήκε τη ρηχά μετά από δύο μήνες εξετάσεω στη Σύρο και σε διάφορα άλλα κέντρα, ήταν αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε κάθε μέρα 6 ώρα. Κύριος Τσιόδρας, λοιπόν, εμένα θα έλεγα, δεν λέω με πανέφερε στη ζωή, μου δώσε λύση στη ζωή, από εκεί μετά νιώθω και είμαι άλλος άνθρωπος. Είναι ο γιατρός μου, είναι ο καθηγητής μου, είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύομαι. Και επ' ευκαιρία, σίγουρα δεν θα μπορεί να μας ακούσει, ίσως κάποιος το μεταφέρει, κοινός γνωστός και φίλος, να του δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό που τον αγώνα που κάνει, πραγματικά. Και συγχαρητήρια για την υπομονή και την άρτια κατάρτιση που έχει. Τεράστιος επιστήμονας και από ό,τι φαίνεται και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τεράστιος. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός, είναι οικογενειάρχης, τα ξέρετε, τα διαβάζετε, έχει 7 παιδιά. Είναι άνθρωπος με 7 παιδιά. Της εκκλησίας που για άλλους παίζει ρόλο, για άλλους έχει. Εγώ θεωρώ, να πω την άποψή μου, θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Τα λέει όλα αυτό. Θα έλεγα ότι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Θα έλεγα καλά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και θα έλεγα κυρίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιλέξει αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή τη θέση. Έτσι, αυτή η πειθαρχία που έχει επιδείξει ο λαός μας και η θέληση για ζωή είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο, τεράστιο, η μορφή αυτός ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο κ. Τσιόδρας. Εγώ του βγάζω για άλλη μια φορά το καπέλο και του δηλώνω ότι του έχω πλήρη εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος ότι θα μας φέρει σε μια, θα έλεγα, σύντομη αποδέσμευση από όλα αυτά. Δέσμευση από όλα αυτό το πράγμα που δυστυχώς μας βρήκε. Φταίγαμε, δεν φταίγαμε, παιδιά, δεν έχει σημασία, αλλά έτυχε. Εμείς στο χέρι μας είναι, αγώνας είναι για αυτούς, όπως είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας. Σηκωθήκαμε, πέσαμε, χτυπήσαμε, πρέπει να συνεχίσουμε και να πάρουμε την νίκη. Για εμάς και για τα παιδιά, έτσι που είναι πολύ σημαντικό. Να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε κανένα δύο ερωτήσεις ακόμα. Ναι. Θα γυρίσω στο ποδόσφαιρο. Θες να κάνεις ερώτηση εσύ ή να κάνω εγώ? Θέλω να κάνω μία εγώ πιο προσωπική, πιο ενωσιακή θα την έλεγα. Ωραία. Λοιπόν, Πρόεδρε, έχεις δύο συνεχόμενες εκλογικές νίκες, μπορούμε να πούμε, στην... Πρόεδρε, αν μπορείς γέρνα το κοινό τη συσκευή. Ναι. Βλέπουμε ανάποδα. Λίγο... Σε είδαμε λίγο ανάποδα τώρα, δεν ξέρω τι έκανες. Κάτι έκανες, ένα μαγικό έκανες. Κάτι θα κάτσε να τα... Είπαμε για τον καθηγητή τώρα, για αυτό. Τώρα είναι σωστά.
Αν μπορείς να σε έχουμε και λίγο πιο κοντά, μην έχεις την πλάτη πιο κοντά, πιο κοντά στην οθόνη. Για να σε βλέπουμε έτσι πιο... Εντάξει. Μην χάνουμε την ομορφιά. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι... για το σήμα πίσω. Να πούμε λοιπόν ότι δύο συνεχόμενες εκλογικές νίκες στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Αυτό αποτελεί μια δικαίωση για σένα και για το συνδυασμό σου, να το πούμε. Η δεύτερη ειδικά. Γιατί η πρώτη, τα είπαμε κατά επανάληψη και το 2015 και το 2019, τέλος του 2018 ήταν. Δεν το θεωρώ εγώ νίκη. Έτσι. Τι θα πει νίκη, δηλαδή. Εγώ μίλησα για δικαίωση. Για δικαίωση μίλησα. Πραγματικά δικαίωση θέλω να δικαιωθεί ο κόσμος, δηλαδή. Το ποδόσφαιρο, να κάνουμε πράγματα μαζί, αυτή για μένα θα είναι δικαίωση. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Δεν μου λείπει δηλαδή να κάτι να δικαιωθώ μέσα από το ποδόσφαιρο. Πολιτικός δεν είμαι ούτε και θα γίνω και ποτέ. Έτσι, μπορεί να είμαι διπλωμάτης για να πετύχω κάποια πράγματα. Αυτό όμως που θέλω να πετύχω εδώ και 5 χρόνια είναι η ανάπτυξη του Κυκλαδίτη του ποδοσφαίρου. Το οποίο αν δεν το ξεκινήσει από χαμηλά, πες το K10 και ίσως και K8, κάποια στιγμή δεν πρόκειται να πετύξει κάτι. Είναι ένα θέμα που θέλω να δείξουμε έτσι μια και πάμε πάσα στην πάσα, μιας και μου είχατε στημένες ερωτήσεις, μάλλον τις ήξερα. Είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε, παιδιά, λίγο καλύτερα τα πράγματα, μια και είμαστε μέσα και σκεφτόμαστε και γράφουμε. Κάποιοι γράφουν, εγώ γράφω και συνέχεια. Το Σεπτέμβριο, ο Σπύρος, θυμάται καλά, βρέθηκα στη Σαντορίνη. Και με τους φίλους μου μαζευτήκαν όλοι οι ομάδες, οι παράγοντες, πάρα πολύ καλό κλίμα. Θα έλεγα ότι πήγε ένα μεγάλο λιθαράκι για μια πρωτοποριακή κίνηση, την οποία εγώ προσπάθησα να την κάνω, σταμάτησε στο θυμάται το 2003 ενώ στη ΣΥΡΟ, όταν πάλι τότε είχε ανεβεί ο ΑΟΣΥΡΟ στην Α κατηγορία, στην ΔΕΛΤΑ Εθνική τότε, έτσι είναι, από την Α κατηγορία στην ΔΕΛΤΑ Εθνική. Δεν δήλωσε συμμετοχή. Εγώ τότε ήμουν πρόεδρος επίδοξος, όπως τώρα είναι διάφοροι άλλοι πρόεδροι, στον Αστέρα Σύρου, ο αείμνης του Νίκου Κουντούλη, δεύτερη ομάδα. Χάσαμε, αν θυμάστε, σε ισοβαθμία με ένα κόλ και τα λοιπά, πήρε ο Αοσίου την Άννα. Χαρά, λύπη, δεν έχει σημασία. Εγώ τα άφησα όλα στην άκρη και καθίσαμε όλοι κάτω και είπαμε να κάνουμε μια ομάδα. Το νησί να έχει μια ομάδα, τη λένε Σύρος, Δυτική Ένωση Σύρου, το έχω ξαναζήσει δηλαδή αυτό το έργο. Κρατήσαμε όλα τα παιδιά τα Συριανά, οι οποίοι ακόμη παίζουν ακόμη μπάλα, ας πούμε, έτσι. Και περισσότερο στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναμένω το, σας λέω για τον Κώστα του Συριανό, τον Λεωνάρδο τον Πρίτης, έτσι και πολλούς άλλους. Στελεχώθηκαν αυτή η ομάδα με 10-12 παίχτες, ίσως τους καλύτερους της κατηγορίας, μπορώ να πω, εκείνη την εποχή. Και είπαμε, πάμε αυτή η ομάδα που είναι στη Δέλτα, είναι όλο το νησί και το έχει αγκαλιάσει. Πάμε, λέει, να ανέβουμε να πάμε και πιο πάνω, πάμε στη Γάμα. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, ήταν παιδιά. Όχι να ανέβουμε, να πέσουμε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί οι άνθρωποι της Σαντορίνης, που τους βάζουν το καπέλο και το πιστεύω πραγματικά, θα τα καταφέρουν αυτό. Όχι να ανέβουν κατηγορία, να κάνουν αυτό το εγχείρημα. Να είναι όλο το νησί μία ομάδα. Τα άκουσα από χτες και από το φίλο μου το Βαζέο στην εκπομπή σας, στην Πάρο. Το ακούω και κατά διαστήματα από όλους τους προέδρους σε όλα τα νησιά που μιλάω. Για μένα κάθε νησί πρέπει να είναι μια ομάδα. Κάθε νησί. Χαροποίησε δηλαδή, σε χαροποίησε αυτή η είδηση από τη Σαντορίνη. Βέβαια, μα σου είπα, το ζήσαμε μαζί. Το πρώτο που είπα στον Αντώνη τον Κοραή, το συνάδελφό σα εκεί στη Σαντορίνη, ήταν αυτό το πράγμα. Έτσι, ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένο γιατί σε έβλεπα. Και το πίστευα. Το πίστευα στα μάτια σου, το βλέπα. Δηλαδή, θα το κάνω. Και ήρθε από μόνο τώρα. Το είχαν θέσει ως στόχο να πάει η χρονιά όπως πάει, να δοθούν αυτά τα χρήματα γιατί αναγκαστικά είχαν πέσει υποκαταβολές. Είχαν ξεκινήσει άνθρωποι του σχεδιασμού του Γάμα Εθνική και να καθίσουν σε ένα τραπέζι και η Σαντορίνη να είναι πρωτοπόρος. Να έχει μία ομάδα. Όταν λέω μία ομάδα, δεν λέω να διαλύσουν οι 4 ομάδες. 5 μάλλον, γιατί βάζω μέσα και τη Λάβα. Γιατί η Λάβα, για όσοι το ξέρουν, δουλεύει και δουλεύει κανονικά. Και όπως πρέπει, με μικρά παιδιά. Αυτές οι 5 ομάδες λοιπόν να γίνουν μία, να μοιράσουν τις δουλειές. Δηλαδή αυτό που δεν έχει ακόμα παιδιά στη ΣΥΡΟ. Από το 2003 που σας μιλάω, έχουμε φτάσει στο 2020 και μιλάμε τώρα για ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Λυπάμαι και που το λέω, χειρότερες, γιατί έχουμε φτάσει στα 8 σωματεία. Τα περισσότερα κάνουν υποδομές. Έτσι.
Μάλιστα, σε συζήτηση με τον Νίκο Τζιάβρα πρόσφατα, που δήλωσε το ενδιαφέρον του και εκείνος γιατί δέχεται πιέσει να κάνει και Ελλάς Ακαδημίες. Εγώ το θεωρώ λάθος, όχι να κάνει Ελλάς Ακαδημίες. Προς το ίσα-ίσα, πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστεί λίγο. Μία ομάδα να θέσει στόχο να ανεβεί στην ανώτερη κατηγορία, μία-δύο να μείνουν στην Α, μία στη Β. Με μία σειρά οι παίκτες να ανεβαίνουν και να έχουν στόχο να πηγαίνουν προς τα πάνω. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Έτσι, δεν λέω να διαλύσουν ομάδες ή 8 να γίνουν 4, αλλά τουλάχιστον το τμήμα των ακαδημιών, μια και είναι, θα έλεγα, η καψούρα, μου επιτρέπει η λέξη, δεν μπορεί να υπάρχουν 8 ακαδημίες. Γιατί, και όχι από θέμα ήττας και μόνο, γιατί το ζήσα εδώ σε όλους τους αγώνες εγώ, φέτος να έρχονται ομάδες από τη Μήλο, από την Κύθνο, οι οποίοι άνθρωποι έχουν μία ομάδα και δουλεύουν, δεν λέω σοβαρά, και όχι ότι είναι ασόβαρα οι συνθήκες στη Σύρο, ίσα-ίσα υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές και διπλωμάτουχοι, να φτάνουν στο σημείο οι ομάδες στη Σύρο να χάνουν από τις ομάδες της Κύθνου, της Μήλου, της Ύφνου ακόμα, έτσι, της Ερήφου, που από τη μία με χαροποιεί σαν πρόεδρο της Ένωσης, από την άλλη όμως μου δείχνει ότι σαν νησί, και δεν μιλάω σαν Σιλιάνος τώρα, δεν γίνεται σωστή δουλειά. Δεν μπορεί να υπάρχουν 8 τμήματα. Δεν θα γίνει δουλειά. Δύο παιδιά, ο ένας, τρία, ο άλλος, μισό, ο άλλος. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, και να μάθουν τα παιδιά ποδόσφαιρο, έτσι. Υποστελεχωμένα τμήματα με 12 άτομα, με 13, άλλοι να μην συμπληρώνουν δεκάδα. Όπως και το ίδιο βέβαια γίνεται και στην Πάρο και στην Άκουση. Πρέπει να μαζευτούν λίγο. Μια σας είπα, είναι χαρά μου να έχουμε 100 τμήματα. Απ' την άλλη όμως, θα ήθελα να είναι 70, 80 και να δουλεύουν πιο ποιοτικά και πιο σωστά. Να μην απογοητεύονται και τα παιδιά, ειδικά με μεγάλα σκορ και μεγάλες ήττες. Ένα πράγμα που δεν είπαμε πριν τι κάναμε φέτος, κάναμε λοιπόν να μην υπάρχουν ανακοινώσεις μας σκορ μεγάλα, δηλαδή μέχρι 5-0. Κάτι 12-0, 18 και κάτι 20 που θυμάται ο Σπύρος πέρσι για κάποιους λόγους. Αυτά τελειώσαν. Πάμε σε μπαράζ, πάμε σε ισοβαθμία και πάμε στο 5-0. Στο K10 δείτε όλα τα σκορ είναι 0-0. Δεν κάθομαστε να γράψουμε 12, 13 και 6, 7 και έτσι. Δεν χρειάζεται. Όποιοι καθηγητές έρχονται να διδάξουν εδώ στους προπονητές μας, αυτό τους λένε. Από τα 12, 13, 14 και μετά θα ασχολείστε με τα σκορ και τα ποδόσφαιρα σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φανατίζουμε τα παιδιά, να τα πορώνουμε και οτιδήποτε άλλο. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι μια γιορτή και μια ψυχαγωγία. Λέω λοιπόν και κλείνω, γιατί σας κούρασα για αυτό το θέμα, ότι πρέπει να δούμε το ποδόσφαιρο αλλιώς. Και εμείς αγωνείς, βάζω και τον εαυτό μου, και σαν παράγοντες, και σαν ένωση, και σαν προπονητές, γιατί είδαμε άσχημα παραδείγματα, είδαμε άσχημες συμπεριφορές προπονητών, λυπηρές, θα έλεγα, που το καταλαβαίνουν βέβαια μετά, μετανιώνουν, αλλά τουλάχιστον να λένε και ένα συγγνώμη εκεί που πρέπει και ξέρουν τι εννοώ. Δεν πρέπει να δίνουν άσχημα παραδείγματα. Συμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Πρέπει να είναι σοβαροί, κύριοι και να δίνουν το χέρι και να σπάζονται τον αντίπαλο προπονητή. Και όλα τα παιδιά ενδεδομένα και αγαπημένα να φεύγουν από το γήπεδο. Από ό,τι θυμάστε, 4 χρονιές ολοκληρωμένες και μία Πέμπτη, όλα τα Final Four που έχουν γίνει και έχω την τιμή να είμαι και να απονείμω το κύπελο του πρωταθλητή. Πάντα το κύπελο το δίνει ο δευτεραθλητής στον πρώτο. Και αυτή είναι η αξία της. Η αξία του νικητή τη δίνει πάντα ο τιμός. Τα παιδιά φεύγουν πάντα αγαπημένα, θέλω να φεύγουν αγαπημένα και ενωμένα. Αυτό ήθελα να σας. Νομίζω, Σπύρο, το καλύτερο μήνυμα θα κλείσουμε, αυτό που είπε τώρα ο Πρόεδρος. Εντάξει, εγώ είπαμε πολλά. Έχω κάτι ακόμα. Έχω αφήσει το κομμάτι, βέβαια. Έχω και εγώ κάμια δεκαριά ονόματα. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να βάλετε διαφημίσεις ή κάτι άλλο. Ο Σαμάτης δεν ξέρω αν έχει χρόνο ακόμα. Όχι, έχω χρόνο. Απλά θέλω λίγο να το φορτίσω κι εγώ αυτό που είπε. Οπότε βγάλω τον Πρόεδρο αν είναι και μέχρι να το φορτίσω και επιστρέφω κι εγώ. Μισό λεπτό λοιπόν. Α, και αφόρτηση να έχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι κι εσύ υπέρ των συνενώσεων και επικροτήσει αυτό που γίνεται στη Σαντορίνη, έτσι. Αυτό λοιπόν ξεκίνησα να σας λέω. Είμαι υπέρ, βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους. Πιστεύω είναι το πρώτο, δεν λέω το μόνο, το πρώτο νησί που θα τα καταφέρει. Είναι ιδανικές συνθήκες και η χρονιά που πέρασε. Δύο ομάδες ανταγωνιστικότατες στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος. Μία ομάδα με ένα πόδι, Β' Εθνική, όπως είναι η Θεία φέτος.
Μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Αν όμως δεν τα καταφέρουν, πιστεύω ότι πρέπει να, του χρόνου να είναι μία ομάδα στην Γάμα Αθηνική. Όσο και εμάς θα είναι μία ομάδα μείον από τη Γάμα και μία συν στην Αλφα που θέλει που θα, πρέπει να μείνει μία ομάδα στη Γάμα και από εκεί μετά να σταθεροποιήσει όλες οι άλλες ομάδες της Σαντορίνης και όλες αν μπορούν να ασχοληθούν τις ακαδημίες. Έτσι, ξέρω ότι η Θύελλα και ο Παναθηναϊκός τους βγάζουν το καπέλο, το κάνουν και το κάνουν πάρα πολύ σωστά, πιστεύω. Η Θύελλα έχει κάνει πάρα πολύ καλά τα αγωνιστικά κλίματα, έχει κάνει πάρα πολύ καλή συμπαθία με την ΠΑΟΚ, όπως ξέρω, και δουλεύει σε άλλα βήματα. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται, δεν έχουμε λόγια να πούμε για αυτή την ομάδα, έτσι, δηλαδή Άγκης Ξαγοράρης, Κρεμμύδας, αγαπούν, λατρεύουν τα παιδιά το ποδόσφαιρο και τα αποτελέσματα φαίνονται έτσι και όχι μόνο σαν σκορ, σαν ομάδες, σαν εμφάνιση, σαν οικογένεια που είναι. Επιφυλάζω το καπέλο. Από εκεί μετά, συγγνώμη, άστε μου δύο λεπτά γιατί έχω σημειώσει κάποια πράγματα για κάθε μισή πάνω στο θέμα της συνένωσης, αυτό που λες. Αν το πιάναμε από πάνω προς τα κάτω, πιάσαμε βέβαια πρώτα τη Σαντορίνη, είπαμε για το Παθηναϊκό. Λόγω της πρωτοβουλίας. Τον Παθηναϊκό και σαν ιστορικότητα και σαν, θα έλεγα, από τις πρώτες ομάδες του Κυκλαδίτου ποδοσφαίρου και ιδρυτικό μέλος της Ένωσής μας. Το καπέλο βγάζω στο φίλο μου τον Νίκο τον Καμπουράκη και στο Χάρη τον Σαρή. Και σε όλους τους συνεργάτες, δεν θέλω να ξεχάσω κανένα. Αυτοί οι δύο όμως είναι εμβληματικές μορφές και αγωνίζονται πραγματικά για το καλό του Παθηναϊκού και του Σαντορινίου ποδοσφαίρου. Πιστεύω ότι θα βάλουν και εκείνοι λίγο νερό στο ωραίο κρασί της Σαντορίνης και θα έρθουν πιο κοντά με την άλλη ομάδα μεγάλη του νησιού πλέον, έτσι, τη Θύελλα Καμαρίου. Σίγουρα δεν είναι πια ο φίλος μου εκεί ο Ιωσήφ Βλαβιανός, ξέρω όμως ότι αγωνιά και αγαπάει την ομάδα. Είναι όμως ο Βαγγέλης ο Φουστέρης, σύν όλους τους άλλους τους συνεργάτες του. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, θα έλεγα σε επίπεδα ΠΑΕ, που ξέρετε καλύτερα από μένα, τους έχετε δει περισσότερες φορές από μένα. Στον Καρτεράδο εκεί γίνεται μια προσπάθεια ξανά από την αρχή με τον Μανώλη τον Καλαβαλάρη και τους συνεργάτες. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έχει στελεχωθεί. Πιστεύω ένα γήπεδο εκεί που θα γίνει στην περιοχή θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο την ομάδα και το σωματείο. Στον Πύργο μόνο καλά λόγια έχω να πω για την ομάδα που πέρσι ξεκίνησε και έχει δείξει τόσο καλά δείγματα. Και όταν λέω δείγματα δεν είναι αποτελέσματα, παιδιά, είναι το τελευταίο πραγματικά που θέλω να συζητήσω. Είναι μια ομάδα οικογένεια, ο πρόεδρος είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο Αλέξης Κωνσταντόπουλος κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ιδιόρυθμος λίγο σαν και εμένα σε άλλα θέματα, αλλά σίγουρα αποτελεσματικός και ένα παιδί που ξέρει τι θέλει και τι ζητάει και πώς να το μεταδώσει στους ποδοσφαιριστές του. Από εκεί μετά πηγαίνοντας πάνω στην Άνδρο, έχω να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Μίλα. Συγχωρέστε με για την πολυλογία, αλλά είναι μια ευκαιρία μετά από ένα μήνα που πραγματικά ενώ μιλούσαμε συνέχεια και με όλους κάθε μέρα, έχω με αρκετούς από αυτούς μιλήσει ελάχιστα και αυτό μου λείπει. Και πραγματικά ο Αρνιό, αν είναι καλά, εκείνοι οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι ομάδες τους, έτσι οτιδήποτε άλλο αυτό συνεπάγεται. Ο Γιάννης ο Μίλας για μένα θα έλεγα πρώτα ένας φίλος, ένας αδελφός. Έχουμε δεθεί τόσο πολύ, έχουμε γίνει οικογενειακοί φίλοι. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια και δεν το λέω αυτό γιατί όπως έχει την οικογένειά του με τα τρία παιδιά του, έτσι ακριβώς έχει κάνει και το σωματείο. Όχι μόνος του, έχει στελέχη και τον βοηθάνε δίπλα του, αλλά και εκεί είναι γονείς. Έχει δύο επάξιους προπονητές και θα έλεγα κάνει ένα θεάρεστο έργο σε αυτό το μαγικό και τρομακτικά όμορφο νησί της Άνδρου, με τις τεράστιες αποστάσεις και με την μαγευτική διαδρομή για να βρεθεί κανείς στο καλύτερο γήπεδο για μένα του Κυκλάδου, το οποίο του εύχομαι πραγματικά να καταφέρει να το φέρει σε μια καλή μορφή και να μαζεύει παιδιά και του δίνω τους χαιρετισμούς. Από εκεί μετά, πηγαίνοντας λίγο, θα έλεγα νοτιότερα στην Κύθνο, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο και τον πρόεδρο, τον Λαριτζάκη, τον Γιώργο, και όλο το Συμβούλιο που και εκείνοι νυχθημερών τρέχουν. Ζω συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερα με το Δήμο και κυρίως την Περιφέρεια
να ολοκληρώσουν ένα έργο στο Λίδι που είχαμε φίλε Σπύρο και Τύχη πέρσι να το προχωρήσουμε ξερό και να μας καμαρώνει εκεί ο πρόεδρος να θυμάσαι πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Και φυσικά, πηγαίνοντας λίγο νοτιότερα, να δώσουμε τις χαιρετισμούς μας στην Σέριφο. Τα παιδιά εκεί κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα λειτουργήμα, στο Βαλσαμάκι, στο Λάπια, στον κύριο Ιωκυπηρακημίδη που ασχολείται με τις ακαδημίες, στη Σύφνο, στο φίλο μας τον Γιάννη Κουζούλη, όλο το συμβούλιο που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται κοντά στην ομάδα και στον κύριο Λιριτσί που πραγματικά είναι ένας πολύ καλός, θα έλεγα, παιδαγωγός και προπονητής. Από τις Δυτικές Κυκλάδες άφησα τελευταία τη Μήλο για το λόγο ότι 5 χρόνια έχω υποσχεθεί εκεί σε αυτόν τον πρόεδρο να πάμε, να γνωριστούμε από μπροστά, από κοντά, να αγκαλιαστούμε και να ανταλλάξουμε αναμνηστικά και δώρα. Δεν το έχω καταφέρει. Πραγματικά είναι, αν μου λέγεις κάτι που θα ήθελα να κάνω φέτος και δεν το έκανα, είναι αυτό. Να πάω στο Μήλο και να αγκαλιάσω αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά είναι στυλοβάτης, είναι, θα έλεγα, ό,τι καλύτερο από παράγοντα. Υπάρχει στο νησί, πιστεύω τουλάχιστον, μην πω και σε όλες τις Κυκλάδες, ένας άνθρωπος που νύχτα μέρα αγωνιάει για το ποδόσφαιρο και κυρίως για τα παιδιά. Και ένα μεγάλο χαιρετισμό στον Αντώνη τον Κυρίτσι, ο φίλο μας από τους νυχτές, και στα δύο παιδιά της ΚΑΠΑ12 που είχαμε την τύχη φέτος να κοντά μας. Γίνοντας μετά λίγο πιο βόρεια στη Τίμνο, Σπύρο, με ακούτε έτσι? Ναι, πολύ καλά. Στην Τίνο, συγχαρητήρια παιδιά για το γήπεδο που ξαναφτιάχτηκε. Είναι το μαγευτικότερο γήπεδο για μένα των Κυκλάδων. Να φεύγουν οι μπάλες να πηγαίνουν στη θάλασσα και να τις μαζεύουν με τις βάρκες. Να περνάει το πλουστάρ και το κάθε πλοίο απ' έξω και ταυτόχρονα να παίζει το ποδόσφαιρο. Είναι ένα τοπίο μαγευτικό που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Ο φίλος μου εκεί, ο πρόεδρος και αδερφός, θα έλεγα, Γύρης Βλαχάκης, τα δίνει όλα, ο Φραγκίσκος, έτσι όλα τα παιδιά, δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό δήμαρχο, ο οποίος και αυτός ασχολείται πάρα πολύ. Σίγουρα κάπου με ευχαριστούν, γιατί τους γνώρισα τον Γιώργο Τομάλι, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και προπονητή, ο οποίος ήρθε στο νησί και μάζεψε πολύ υλικό και πολύ πράγμα, και γι' αυτό και τα αποτελέσματα της τα βλέπετε σιγά σιγά και όλες οι ομάδες είναι να τα αγωνιστεί και σε όλα τα θέματα. Πηγαίνοντας στη Μύκονο, χαιρετισμού στον Αλέπο τον Κουκά, που για μένα παραμένει φίλος, αναδιαστήματα εκφράζει αυτό που νιώθει, πιστεύω, για μένα άσχημο πολλές φορές, αλλά ίσως να κάνει και λάθος σε κάποια πράγματα που θα θέλανε συζήτηση και μπορώ, πιστεύω, κατηδίαν να τα λύσω μαζί του. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το σωματείο. Υπάρχουν και άνθρωποι σίγουρα, βέβαια, δεν θα το βοηθάνε. Κυρίως για μένα φίλος και συνάδελφος επαγγελματικά ο Αντώνης Αντωνιωτάκης. Αλλά αυτό που περισσότερο με χαροποιεί και μου δίνει ελπίδα είναι οι άνθρωποι των Ακαδημιών. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιο όνομα. Δύο θα πω που είναι χρόνια γνωστοί και φίλοι. Ο Μάκης ο Πούλος, που κάνει τη δουλειά του, θα έλεγα, άριστα και επιστημονικά όλα αυτά τα χρόνια στα Κυκλαδονήσια, και σίγουρα ο Νίκος ο Παπουτσάς, ο παράγοντας του ΑΟΜ μικρών χρόνια, αυτός ο ιδιόρυθμος άνθρωπος, αλλά τόσο πολύ αγαπάει το ποδόσφαιρο και τόσο πολύ έχω δεθεί μαζί του για πολλούς και διάφορους λόγους. Και γι' αυτό και μας βοηθάει στις μικρές ομάδες, εκείνος και ο Γιάννης ο Μίλας. Να πάμε στο άλλο σωματείο, στην Άνω Μερά, οι οποίοι άνθρωποι έκαναν μια πάρα πολύ καλή και φιλότιμη προσπάθεια στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος. Τους εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο να συνεχίσουν να είναι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, και σίγουρα στο Μέτρο Σταυρακόπουλο που τραβάει όλο αυτό το λούκι, το γραφειοκρατικό, θα έλεγα, της οργάνωσης της ομάδας, και σε όλα τα παιδιά, και σίγουρα στο τμήμα των Ακαδημιών, στον Κεραμιδάκη και τον Σιλιανό, δύο εξαιρετικά παιδιά που δείχνουν, θα έλεγα, εξαιρετικά δείγματα γραφή σιγά σιγά να γίνονται εκεί και σε αυτό το σωματείο. Πηγαίνοντας στην Πάρο, να δώσω τις ευχές μου και τα χαιρετισμούς μου στη φίλη μου, κουμπάρα μου, αδελφή μου, Μαρία Πουτσονικολίδη, που μας έχει λείψει πραγματικά, θα έλεγα, με το
του ποδοσφαίρου. Ξέρω όμως είναι εκεί, βοηθάει αθόρυβα, ό,τι μπορεί κάνει. Και όχι επειδή είναι ο γιος της σε κάποιο τμήμα, αλλά γιατί σίγουρα δεν έχει αφήσει κάτι, δεν έχει καταλήξει κάτι. Σίγουρα είσαι καλά χέρια ο Πάρου, αλλά αγωνιά και ασχολείται και διαφέρεται και βοηθάει με κάθε τρόπο. Στο φίλο μου τον Τζαντάνη, στο τριανταφυλάκο, ο οποίος και αυτός πλέον είναι πτυχιούχος προπονητής από πέρσι και με όλο το τεχνικό team εκεί του ΑΟΠΑΡΟ κάνει εξαιρετική δουλειά. Στον κύριο Λάμπρου, τον πρόεδρο που πιστεύω να το αλλάξω, να του δώσω ακόμη καλύτερη γνώμη για μένα, όπως και εγώ έχω εκείνον, έτσι μπορεί να υπήρξαν κάποιες στιγμές, κάποιες διαφωνίες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, να προχωράμε μπροστά. Στο Μανώλη το συμφωνώ τους χαιρετισμούς μου στον Ιρέα και στην πολύ καλή δουλειά που κάνει εκεί με τον κύριο Δημοστράτου, τον κύριο Παπαδάκη, έτσι όλα τα παιδιά εκεί. Στη Μάρπισσα άλλο ένας φίλος, ο Άγγελος ο Τσιγόνιας, ο οποίος έχουμε την τύχη να έχουμε και την περίπτωση με αυτές τις ομάδες. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει εκείνος αγαπάει το ποδόσφαιρο, όπως το ίδιο έκανε και ο πρόεδρος ο Μαμάσης, και εκείνος δεν έχει σταματήσει, πιστεύω, να ασχολείται. Όπως και ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Φρατζής, χαιρετισμούς μου. Και σίγουρα στον προπονητή του εκεί, τον Γιώργο τον Μοστράτο, που θέλω να πιστεύω αυτή, δεν θέλω να αποφυγεί το από τις μειχτές, αυτό το σταμάτημα από τις μειχτές το φετινό και η συνέχεια σε μια ομάδα, θα έλεγα, και η δική του τοπική, σε τμήματα ακαδημίων και τώρα το βήμα που του είχε δοθεί στην αντρική ομάδα, θα έλεγα ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει κάτω από αυτές τις συνθήκες και να δίνει τα φώτα του και τις γνώσεις του στα παιδιά εκεί της ΠΑΟ και σιγά σιγά και σε ανώτερες κατηγορίες όπου του ζητηθεί. Γιατί είμαι σίγουρος για αυτό το προπονητή ότι έχει να δώσει πάρα πολλά σε ανώτερες κατηγορίες. Από εκεί μετά στα Μάρμαρα, στο φίλο μου τον πρόεδρο, τον Βαζέο και σε όλο το συμβούλιο, την Τούλα, τη Μαριάννα, το Λαουράκι, έτσι δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον, και φυσικά στον Αλέκο τον Αλεξανδρή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος παντογνώσης του ποδοσφαίρου και μακάρι του εύχομαι κάθε επιτυχία και όχι μόνο στα Μάρμαρα αλλά γενικότερα στη ζωή του. Πηγαίνοντας νοτιότερα λίγο προς εμάς, ο Παναξιακό, και πάλι τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά που κατόρθωσαν και το συμπήρα του πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζουν να σκέφτονται κάτι αρνητικό για μένα, για την Ένωση και οτιδήποτε άλλο. Ο κύριος Κάλλοβης, ο Αγγελής, ο Μιχάλης, ο Φιλεριανός, όλο το συμβούλιο, όλα τα παιδιά, ο Παραβατός. Χαιρετισμού στον κύριο Σκούνα για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τους εύχομαι κάθε τι καλό και αγωνιστικά και στην οικογένειά του, στον καθένα από αυτούς ξεχωριστά. Στο Φιλότη είχα την τύχη και τη χαρά τη μέρα που ήμουν στην Άξο για την απονομή να κάνω και μια βόλτα να δω από κοντά και τους παράγοντες. Χαιρετισμού εκεί στο φίλο μου τον πρόεδρο, τον Γιάννη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Πραγματικά λατρεύει αυτό που κάνει και δεν είναι τυχαίο που το Φιλότη άρχισε ξανά να δίνει παίχτες στις μειχτές ομάδες. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πριν πάω στην τελευταία ομάδα της Νάκου στον Πάρα, θα πω για την τραγία, για τον κύριο Παραλά εκεί. Θερμά συγχαρητήρια, τα κατάφερε, το όραμά του να γίνεται συχνά, να γίνεται πραγματικότητα. Το γήπεδο να οδεύει προς αποπεράτωση. Και πραγματικά εκεί το Χαλκί να αποκτήσει ένα πολύ όμορφο γήπεδο και να μπορέσει και εκείνος να μαζέψει με τη σειρά του τα παιδιά. Το φίλο μου το Χαβδούλα, συγχαρητήρια γιατί πραγματικά η τραγία παρουσίασε φέτος όχι τόσο αξιόμορφα αντίπαλο, αλλά μια ομάδα πολύ πειθαρχημένη. Γιατί όλοι την είχαμε συνηθίσει την ομάδα αυτή να είναι κάπως τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον έτσι έχω την εντύπωση να είναι κάπως σκληροτράχη και απίθραχη και πολύ σκόκκινη κτλ. Αλλά φέτος είδαμε μια, θα έλεγα, έναν άλλο αστέρα, ένα πραγματικό αστέρα. Και του βγάζω το καπέλο. Έτσι λέω και σε όλα τα παιδιά που είναι από πίσω και δεν φαίνονται βέβαια και βοηθούν. Τελευταίο βέβαια άφησα το πάω στην Άξο, την αγαπημένη μου ομάδα, στην Κυκλιάδα, στο έχω πει επανειλημμένος. Ναι, μεν η διοίκηση έχει αλλάξει, αλλά βρήκε, θα έλεγα, άξιους συνεχιστές.
Εκεί μόνο μπράβο έχω να πω στον Πέτρο το Μαράκη, όχι για τους παίχτες που βγάζει ή τα παιδιά που μαζεύει και οτιδήποτε άλλο κάνει γύρω από τα παιδιά, αλλά και το είπα και πρόσφατα σε ένα τηλέφωνο που είχαμε, γιατί είναι, θα έλεγα, ο καλύτερος προπονητής παραγόντων. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Έχει πάντα κατορθώνει να είναι δίπλα του τέτοιοι γονείς και τέτοιοι παράγοντες που πραγματικά αγαπούν και τα παιδιά του σίγουρα από την ομάδα, αλλά και όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, αλλά και κυρίως φέτος μας έδειξαν ότι αγαπούν όλα τα παιδιά του Κυκλάδου. Σε ένα έτσι μαγικό διήμερο που περάσαμε, ήταν το τελευταίο ποδοσφαιρικά διήμερο, Σπύρο, αν θυμάσαι καλά, στην Κυκλάδα φέτος. Καταπληκτικό. Ήταν καταπληκτικό από όλες τις πλευρές. Οι άνθρωποι έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Δεν είχαν να αποδείξουν κάτι. Ήθελαν να μας δείξουν, έτσι. Και μας έδειξαν, μας άνοιξαν την καρδιά του. Καρδιά τους, αγκάλιασαν όλα τα παιδιά του Κυκλάδων που ήταν εκεί από 13 νησιά σχεδόν. Έτσι, 13 νησιά σχεδόν, ήταν παιδιά 12χρονα και 11χρονα και μας φιλεξόλησαν, θα έλεγα, άψογα. Και το όνειρό μου και όνειρό τους, και ειδικά του Προέδρου του κ. Πρωθυπουργού που έχω καιρό να μιλήσω μαζί του και το χαιρετώ ευκαιρίας, είναι αυτό να συνεχίσει να γίνεται, όχι μόνο στην Άξο, αλλά κάθε νησί να φιλοξενεί για ένα διήμερο, μία φορά το χρόνο, την μεικτή ομάδα. Την όποια μεικτή ομάδα και να βλέπουν όλοι πραγματικά τι δουλειά γίνεται αλλά και τι φιλόξενα είναι τελικά όλα μας τα νησιά. Τους βγάζω το καπέλο, για μένα είναι η ομάδα μου. Θα συνεχίσει να. Πώς το καταφέρνεις αυτό και γυρνάς. Αυτό μόνο ο πρόεδρος. Κάτι γύρισε πάλι εκεί. Τι γίνει, το χάσαμε. Τον έχουμε χάσει προς ώρας, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ελπίζω να. Διακόπηκε. Κόπηκε η σύνδεση, μήπως θες πίσω. Να επανέλθει. Εντάξει, χρήσιμο τα όσα. Κουράστηκε, έκανε. Φαίνεται και το, κουράστηκε και το κινητό, φαίνεται από αυτά που από τόση ώρα που μιλούσε. Έγινε. Έπεσε και το κινητό. Λοιπόν. δεν ξέρω, θα περιμένουμε λίγο, μήπως και επανέλθει. Μήπως επανέλθει. Θες να κάνεις, έχεις κρατήσει ένα ρεζουμέ από την όλη συζήτηση. Κοίταξε να δεις. Το ρεζουμέ είναι. Αυτά, μάλλον. Το βασικό θέμα είναι αυτό που είπε εξ αρχής ο Πρόεδρος, ότι στα σχέδια της ΕΠΣ Κυκλάδων είναι να ολοκληρωθεί η σεζόν για τη Β' κατηγορία και για τις ακαδημίες και το κύπελο βέβαια, μετά το καλοκαίρι, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με μια πιθανή επιμήκυνση της μεταγραφικής περίοδου. Ο Πρόεδρος είπε ότι αυτή θα είναι η πρότασή του προς την ΕΠΟ και σε συνεννόηση βέβαια με τις ομάδες, θα συζητηθεί και να πάρθει απόφαση ώστε να ολοκληρωθεί η σεζόν μετά το καλοκαίρι, ακόμα και με νέα ρόστερ, δεν έχει καμία σημασία, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτό. Εξάλλου, πρώτα απ' όλα, όπως είπε, αυτό που μετράει είναι η υγεία των αθλητών, ειδικά των μικρών αθλητών, αλλά και των μεγαλύτερων φυσικά, έτσι ώστε μετά το καλοκαίρι, όταν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και θα είναι πολύ καλύτερες, όπως ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι συνθήκες, να ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν. Μίλησε για πολλά θέματα ο Πρόεδρος φυσικά, είπε για ότι η σεζόν την κατατάσσει στα θετικά, δηλαδή ότι ήταν το ταμείο είναι συν με όσα έγινε μέχρι τώρα, ότι έχουμε κάνει μάνα προόδου και στα διπαιδικό και στους διδυτές. Γενικά τα πράγματα έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια πολύ στις Κυκλάδες. Τώρα είναι επανήλθες. Σε ακούμε, Πρόεδρε, γύρνα λίγο οριζόντια το πλάνο. Άμως, έτσι. Λίγο οριζόντια τη συσκευή. Όμως, έτσι. Ωραία, είχαμε ατύχημα μάλλον, έτσι. Θα έπαιξε και ο φορκιστής στην ΑΠΟ. Μποϊκοτάζ, σαμποτάζ. Οι κακές γλώσσες. Ωραία. Κάναμε ένα οριζόντιο. Κάναμε ένα ρεζουμί από όσα είπες. Εντάξει, ολοκληρώνω ένα νησί μας έχει μείνει. Έτσι είχαμε μείνει στην Άξο και στον Μπάς Νάξο που είπαμε όλα αυτά τα όμορφα και τα συναισθήματα που νιώθω για τους ανθρώπους αυτούς. Και σίγουρα στο φίλο μου τον Νικήτα τον Παντελέο, που ίσως κάποια στιγμή δει την εκπομπή, αλλά τη δει, έτσι τις μεγάλες ευχαριστίες μου για όλα αυτά που προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο και στην ένωσή μας και στις μεικτές ομάδες. Πάρ' το κινητό μπροστά σου, αν έχεις τη δυνατότητα να σε βλέπουμε. Είναι απλά το Σπύρο το καλώδιο. Δεν ήταν το καλώδιο, Σπύρο. Εντάξει, είμαστε εκεί.
Να σε βλέπουμε, να κοιτάς το κινητό αν γίνεται. Γύρω την καρέκλα σου έχουμε υπομονή. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Καλύτερα. Ίσα-ίσα, η μπαλαντίζα είναι ίσα-ίσα. Λοιπόν, τελευταίο νησί άφησα την Ίω για το λόγο ότι το 2015 όταν με την πρώτη εκλογή σαν ένωση και για κάποια επαγγελματική υποχρέωση που βρέθηκα εκεί, πέρασα από κάποιο γήπεδο πανέμορφο στο Λίδι, από τα ομορφότερα και αυτό γήπεδα το δηλαδή, το οποίο ήταν ερυπωμένο, τα αποδυτήρια σε άθλια κατάσταση. Αναζήτησα εκεί τους παράγοντες, όλοι με οδηγούσαν να βρω το φίλο μου, το Δωρίτο Καραβά. Έτσι. Ένας άνθρωπος εξαιρετικός, αγαπάει και αυτά τα παιδιά. Σιγά σιγά και εκείνος ξεκίνησε, ξαναμπήκε η σπίθα, δεν λέω ότι φταίω εγώ, αλλά κάτι έστω σαν ιδέα ή σαν λίγο υλικό στην αρχή αθλητικό που τους δόθηκε. Έφεραν από κοντά το δήμαρχο, βρήκαν παράγοντες, βοήθησαν και αυτή τη στιγμή φτάσαμε Ίως να έχει, θα έλεγα, ανταγωνιστικά τμήματα. Φέτος από ξανά να ξαναπαναφέρει τμήματα υποδομών. Έχει ένα πάρα πολύ καλό, θα έλεγα, άνθρωπο προπονητή, ο οποίος είναι και ο λιμενάρχης επί του νησιού, δεν χρειάζεται να λέμε το όνομά του, όλοι το ξέρουν, έτσι είναι ένα φοβερό παιδί. Και ο κύριος Καραπίκας εκεί βοηθάει, δίνει τα πάντα. Αλλά αυτό και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι όλα αυτά τα νησιά που έχουν μία ομάδα, με κάποιο τρόπο μια ομάδα, πραγματικά δείχνουν και το έργο τους πολύ πολύ πιο γρήγορα. Τα μεγάλα νησιά, Σύρος, Πάρος, Νάξο, Σαντορίνη και λίγο η Μύκονος, μια και έχει δύο ομάδες, αυτό ναι, μεν έχουν ανταγωνισμό σαν νησιά μεταξύ τους, αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν και αυτοί κάπως, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σαντορίνης, που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει, και όχι επειδή είναι μονόδρομος ή επειδή έχουμε αυτή την οικονομική κρίση πλέον που δύσκολα θα βρεθούν χορηγοί και παράγοντες να ακολουθήσουν και να βοηθήσουν ομάδες σε ανώτερες κατηγορίες. Γνώμη μου και πρότασή μου είναι, που σίγουρα όλοι το συζητάνε, αλλά κανείς δεν θέλουμε να το κάνει. Το έκανα όμως, λέω εγώ, το 3, το 4 και απογοητεύτηκα. Και από τότε δεν ξανασχολήθηκα με το ποδοσφαίρο, το 15 ξανασχολήθηκα με την Ένωση. Έτσι, μην απογοητευτούν λοιπόν. Πρέπει να μείνουν ενωμένοι οι δυνατοί, να καθίσουν σε ένα τραπέζι παράγοντες κάθε νησιού από τα μεγάλα που σας ανέφερα, που έχουν άνω των δύο σωματείων, να καθίσουν να βάλουν κάτω τα πράγματα, να κάνουν μια ομάδα πρώτη, θα την έλεγα. Πρώτη, όχι ότι οι άλλες θα είναι δεύτερες. Πρώτη που ασχολείται με την Α κατηγορία, να το πούμε έτσι. Και ίσως και με τις ανώτερες, όπως είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος αυτή τη στιγμή και η Νάξος από φέτος. Να έχουν την ομάδα του νησιού μπροστά, να είναι όνειρο και στόχος όλων των παιδιών, των ντόπιων, να πάνε σε αυτή την ομάδα. Να είναι ένα συμβούλιο αδέσμευτο, ανεξάρτητο, υπεράνω των άλλων ομάδων που θα ασχολούνται με τις χαμηλότερες κατηγορίες και με τα τμήματα. Αν δεν γίνει αυτό, παιδιά, φέτος δεν θα γίνει ποτέ, πιστέψτε. Είναι οι ιδανικές συνθήκες να γίνει σε κάθε νησί, να καθίσουν όλοι κάτω, τώρα που έχουν άπειρο χρόνο και σκέφτονται και βλέπουν πόσο, δεν λέω μάτια ήταν όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, γιατί σίγουρα είδαμε πολύ καλές ομάδες, αλλά είδαμε και πολύ κόσμο να καταστρέφεται, να χάνει περιουσίες και χίλια δυο άλλα. Πρέπει να το δούμε το ποδόσφαιρο αλλιώς, να το δούμε σαν χόμπι, καθαρά αριστεχνικά, να υπάρχει μια ομάδα δυνατή σε κάθε νησί, και σίγουρα να υπάρχει ανώτερη κατηγορία στα νησιά που μπορούν να τη στηρίξουν. Έτσι. Τώρα, μακάρι να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή την κρίση, αλλά πιστεύω θα αργήσει να επέλθει η κανονικότητα και να μπορούν οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες να δίνουν χρήματα σε ομάδες. Πώς να μου επιτρέψετε να πω. Ναι. Δηλαδή, για μένα, δηλαδή, τώρα που ζούμε τέτοια οικονομική κρίση, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου να βοηθήσω, δεν λέω σαν ένωση, σαν ρένος φρέρης που δεν μπορώ να το κάνω και δεν μου επιτρέπεται να βοηθήσω μια ομάδα, αλλά σαν επιχειρηματίας δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον στιγμή που προσπαθεί να σωθεί, να σώσει τους εργαζομένους του, την οικογένειά του και οτιδήποτε άλλο, να δαπανίσει χρήματα για χόμπι, και να πληρώσει ανθρώπους εκτός νησιών κιόλας, έτσι, τη στιγμή που εδώ υποφέρουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πρέπει αυτό λοιπόν σιγά σιγά, δειλά δειλά, όλα τα νησιά να μπουν σε αυτό το πείραμα, να βγάλουν μια ομάδα δυνατή. Όλοι, δεν είναι ωραία λέξη καλή, αλλά τελικά οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές να στελεχούν μια ομάδα, την ομάδα του νησιού, να μείνουν όλα τα σωματεία, να μην διαλυθεί κανένα, να ασχολείται με τμήματα υποδομών όμως και ανάπτυξης, που είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και από εκεί και μετά πιστεύω. Να προωθούνται αυτά τα παιδιά που θα βγαίνουν στην πρώτη ομάδα, αυτό εννοείς. Πρώτη ομάδα. Αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Και όχι επειδή έχουμε χρόνο, επειδή δεν υπάρχει το χρήμα. Έτσι, και το χρήμα, ξέρετε, κινεί τα πάντα. Και η Ένωση, το λέω για όποιον δεν το ξέρει, μην νομίζω ότι δουλεύει εισπράττει από κάπου αυτή τη στιγμή. Κάποιοι βάζουν χρήματα για να δουλεύει, γιατί έχουν το χόμπι, αυτό το όνειρο, όπως κάποιος έχει για ένα σωματείο, για ένα νησί, οτιδήποτε άλλο. Έχουμε κάποιοι το χόμπι να λειτουργεί αυτό το ποδόσφαιρο που λέγεται κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Ωραία. Αυτή είναι η πρότασή μου. Το σύνθημά σου και η πρότασή σου λοιπόν είναι η ισχύς εν τη ενώση για κάθε νησί, αυτό λες. Ισχύς εν τη ενώση για κάθε νησί, για όλα τα νησιά μαζί, για την ένωσή μας. Και σίγουρα πάνω απ' όλα αυτό που λέμε και διατυπωρίζουμε, ότι το ποδόσφαιρο ενώνει τα νησιά μας. Να έρθουμε ακόμη πιο κοντά, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, έχουμε μόνο να κάνουμε πράγματα μαζί. Όλα τα παιδιά, όλοι οι παράγοντες. Αυτό που κρατάω πάνω απ' όλα αυτά τα χρόνια και όχι αυτή τη χρονιά είναι το χαμόγελο και το δάκρυ των παιδιών σε οποιαδήποτε επιτυχία ή αποτυχία έχουν στα σωματεία τους και στις μεικτές ομάδες. Αυτό μένα θα μου μείνει χαραγμένο για πάντα και είναι αυτό που μου δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίζω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Ας αφήσουμε στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαλότητα και μια και μιλήσαμε πριν λίγο για χρήματα, να πω και μια, όχι πρόταση, μια συμβουλή που είμαι πολύ μικρός να την κάνω, εγώ δεν είμαι πολιτικός, αλλά θα ήθελα να ζητήσω στους δημάρχους και στους εκπροσώπους της περιφέρειας, δευτεροβάθμιας, πρωτοβάθμιας δηλαδή αυτοδιοίκησης, να μην, δεν λέω να μην δίνουν χρήματα σε επαγγελματικές ομάδες, έτσι, αλλά να βρίσκουν άλλο τρόπο να τα δίνουν. Όχι τα χρήματα του αθλητισμού να δαπανούνται σε ομάδες ΠΑΕ ή ΤΑΠ ή ξέρω εγώ πώς τα λένε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Έτσι, τιμή μας να έχουμε ομάδες σε ανώτερες κατηγορίες, όλοι καμαρώνουμε, λέμε ο Φίνικας, λέμε ο Αωθήρας, λέμε ο Παναξιακός, λέμε ό,τι λέμε ο καθένας, έτσι, και στο μπάσκετ τώρα που έχετε και μια ομάδα εκεί στην Άξο Σπύρο, αλλά καλό θα είναι. Του να δίνονται σε ομάδες αυτές. Ας το ονομάσουμε τουριστικό τέλος ή κάτι άλλο. Έτσι. Δεν γίνει. Δηλαδή, το λέω εγώ τώρα σαν σύρος που βλέπω την αγωνία των 8 ομάδων που σας είπα πριν. Δεν μπορεί δηλαδή οι ομάδες εδώ να πληρώνουν το γήπεδο, τις εγκαταστάσεις, τα ταξίδια τους και όλα αυτά και ο Δήμος να τους δώσει 300 ευρώ, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Και να προσχολούν σύνολο στη Σύρο μόνο 1.000 παιδιά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται σε όλα τα νησιά, ανάλογα τη δυναμική. Να βρεθεί άλλος τρόπος χρηματοδότησης των ομάδων αυτών. Δηλαδή δεν θέλω να κόπει κάτι, να βρεθεί κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια μοίρα, δηλαδή το επαγγελματικό αθλητισμό με τον αεροτεχνικό. Είναι κάτι που σας είπα στην αρχή. Δηλαδή πρέπει και η ΕΠΟ εντελώς να αλλάξει. Να αφήσει στην άκρη τη Super League, να έχει τα ποσοστά της και ό,τι άλλο δικαιούται, αλλά να κοιτάξει καθαρά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τα 4.200 σωματεία, αυτό που σας είπα στην άρχη. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Αλλιώς δεν θα υπάρχει αθλητισμός, δεν θα υπάρχει επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω, Σπύρο, ολοκλήρωσε ο πρόεδρος. Δεν ξέρω εσύ αν θες να του κάνεις κάποια τελευταία ερώτηση. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Θα μείνει και ο Σπύρος τώρα. Χήμαρος από μπαταρία, θα μείνει και ο Σπύρος τώρα. Ήταν χήμαρος. Έχουμε χαιρετίσματα από όλες τις Κυκλάδες, από τη Μήλο, ο κύριος Δελευασιλείου και άλλοι πολλοί στέλνουν πολλά μηνύματα και ερωτήματα. Εντάξει, τα πιο πολλά από αυτά από ό,τι βλέπω έχουν εξαπλωθεί. Αν είναι κάτι που δεν απαντήθηκε μπορούμε να το συζητήσουμε. Όχι, λίγο πολύ τα κλείσαμε όλα μέσα σε αυτά που είπαμε. Μας κάλυψε ο πρόεδρος, όπως είπε, σταμάτανε χήμαρος. Χήμαρος ήταν σήμερα, ναι. Αυτό βέβαια πηγάζει από την μεγάλη εποχή. Χήμαρος ήταν ένα ποταμάκι ήρεμο. Ήταν το πιο... Πάντως, ήσουν προετοιμασμένος, ήσουν καλά διαβασμένος, μπορούμε να πούμε σήμερα. Ναι. Κοίταξε, όταν κάτι ασχολείσαι 5 χρόνια, δεν λέω νύχτα μέρα, αλλά πολλές ώρες. Το γνωρίζω έτσι πλέον.
Και δεν είναι θέμα να απαντήσεις, είναι θέμα ότι έχεις ένα όραμα. Αυτό το όραμα για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, να έρχονται τα παιδιά μας κοντά, να τους δίνουμε διέξοδο. Μία-δύο ώρες, έτσι που τώρα ένα μήνα έχουν κολλήσει το σπίτι και στους υπολογιστές. Φανταστείτε, εγώ ζω για αυτή τη στιγμή, δηλαδή να βγουν τα παιδιά στα γήπεδα την πρώτη μέρα που θα βγουν. Αυτό πρέπει να το καλύψετε με 100 κάμερες. Από όλη αυτή την ανάλυση που μας έκανε και μας μίλησε για κάθε νησί, το συμπέρασμά μου είναι ένα, ότι δεν υπάρχει πλέον νησί στη Κυκλάδη που να μην παίζει ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσουμε 2-3 μικρά νησιά, όλα τα άλλα παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν και πληροφορίες και επαφές που έχουμε κάνει ήδη και με την ΚΕΑ, με την Τζιά, που και εκεί οι άνθρωποι προσπαθούν. Μόνο εσύ και ο Τυπολέγανδρος έχουν μείνει, μου φαίνεται. Εντάξει, και εκεί θα γίνει ένα γυμνάκι. Πέντε υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι και να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά κάποια happening και γιορτές μπορούν να γίνονται σε αυτά τα γήπεδα. Καλησπέρα, λέει στον αγαπητό, άξιο και καθόλου επιτυχημένο πρόεδρο της ΕΠΣ Κυκλάδων, κύριο Φρέρη. Πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει το ποδόσφαιρό μας και χρηματοδοτεί από την ίδια του την τσέπη την ΕΠΣ Κυκλάδων. Αγαπητέ φίλε πρόεδρε Ρένο, αφήσαμε στη μέση την πρότασή μας για τη δημιουργία του πολυχώρου στο γήπεδο της Άνω Σύρου, Πέτρος Ραουζέος. Ο Πέτρος, απλά ίσως να μην άκουσε την ώρα που μιλούσα για τα γήπεδα και τις εγκαταστάσεις, είπα ότι πραγματικά ευχαριστούμε τους δημάρχους, τους κοινοτάρχες για ό,τι κάνουν. Πέραν ότι είναι υποχρέωσή τους και οφείλουν να το κάνουν στην νεολαία. Άνθρωποι σαν τον Πέτρο, που ο οποίος, να θυμίσω, μια και οι μέρες είναι, δείκνεται και από θέμα θρησκευτικό λόγω Πάσχα και από θέμα αυτοσυγκέντρωσης, μια και έχουμε άπειρο χρόνο να σκεφτόμαστε, ότι τα πρώτα χρόνια ήταν απέναντί μου χωρίς να είναι. Και στην πορεία ανακάλυψε ότι είμαστε και συγγενείς, γίναμε και φίλοι και τώρα είμαστε και πολιτοί. Δηλαδή, τι πιο όμορφο πράγμα από το ποδόσφαιρο, μας φέρνει τόσο κοντά. Το έχουμε, ναι, έχουμε ονειρευτεί πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί. Θέλω να πιστεύω όταν τα πράγματα ηρεμήσουν και κυλήσουν ομαλά, θα καταφέρουμε το ιστορικό αυτό γήπεδο της Άνω Σύρου, προπονητήριο θα έλεγα, δεν είναι ένα γήπεδο κανονικό, να ξαναπάρει ζωντάνια, ένα γήπεδο που ένα χρόνο σχεδόν συμπληρώνεται σε λίγες μέρες από το βράχο που έπεσε και μας ταρακούνησε, αλλά δεν μας έχει βάλει στη σειρά να δούμε τι θα κάνουμε ακόμη. Παραμένει κλειστό από τότε. Παραμένει κλειστό, έτσι παραπαυθήκαμε όλοι τι έγινε το γήπεδο της Ερμούπολης και ότι βολεύτηκαν εδώ 8 ομάδες, 20 τμήματα, βετεράνοι, έτσι όλα αυτά. Δεν γίνεται με μαγικό τρόπο όμως, έτσι. Εγώ θα έλεγα, πρόεδρε, τα παχιά λόγια να σταματήσουν και να πάρουν σειρά τα έργα. Έτσι, να πάρουν σειρά. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος οραματιστής, αγαπάει τον τόπο του, είναι παρεξηγημένο για αυτούς άτομο όπως πολύ, αλλά όταν βάλει κάτι στο μυαλό του και το πιστεύει πραγματικά θα το κάνει και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκε πρώτος και κοινοτάρχης. Έτσι, έχει τις ιδιορυθμίες του, μπορεί να πει μια κουβέντα, να κάνει κάτι, αλλά έχει το θάρρος να σου πει συγγνώμη, να μιλήσει, να διεκδικήσει, να συζητήσει. Αυτό μας λείπει. Πίσω από την πλάτη, μαχαιρώματα και οτιδήποτε άλλο δεν χρειάζεται. Εδώ είμαστε για το κοινό καλό. Πολιτικός δεν είμαι εγώ, το ξαναλέω. Ο Πέτρος, επειδή είναι ή έγινε, έχει πολλά να δώσει στον τομέα αυτόν και επειδή είναι και από τον αθλητισμό, έχει να κάνει και πολλά μας. Έτσι, είναι ιδιαίτερα συμπαθή σε όλα τα νησιά και όλοι τον αγαπούν. Πρόεδρε, όπως συνηθίζουμε, να κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα για αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι. Και σίγουρα θα έχει ιδιαίτερη αξία από το στόμα σου. Το μήνυμά μου είναι ότι εδώ και μια μισή ώρα περίπου σας άλλησα όλους. Ενωμένοι, αγαπημένοι σαν Έλληνες που είμαστε, συν όλους τους άλλους που ζουν εδώ σε αυτή τη μαγική χώρα, τους φιλοξενούμε, εργάζονται μαζί μας, αθλούνται μαζί μας, να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία, αυτή την αρρώστια. Είμαστε σε καλά χέρια. Ο καθηγητής αυτός, ο γιατρός και ο προσωπικός μου γιατρός που έτυχε να είναι και θεωρήσε το συμβολικό γι' αυτό, πιστεύω θα τα καταφέρει μαζί μας να μας ξαναφέρει στην κανονικότητα, να μας ξαναφέρει ξανά μέσα στα γήπεδα και να φέρει και εσάς, μια και τα λέμε όλα, ξανά κοντά μας και να αναδεικνύετε τον αγώνα που δίνουν τα παιδιά, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι διαιτητές και οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά, γιατί λίγο μίλησα γι' αυτό, αλλά το αφήνω για το τέλος, ένα κίνητρο ακόμη περισσότερο να δώσουμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, που πραγματικά φτάσαμε να έχουμε δύο σωματεία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Στη Σύρο
λειτουργεί ήδη ένα τμήμα με κορίτσια που χαίρεσαι να το βλέπεις. Έτσι μου λείπουν, αν μου ρωτήσει κάτι τι μου λείπει όλο αυτόν τον καιρό, είναι οι φωνές των παιδιών από τις ακαδημίες που γέμιζαν εδώ το γήπεδο, που ήρθα εδώ να δώσω αυτή τη συνέντευξη. Δεν μπορούσα να τη δώσω από το σπίτι, πιστέψτε μου. Ήθελα να είμαι εδώ πραγματικά για να εμπνέομαι και να σκέφτομαι. Αυτό μου λείπει περισσότερο. Τα χαμόγελα και οι χαρές των παιδιών, των μικρών παιδιών, να γεμίζουν και να πλημμυρίζουν το γήπεδο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για όλα, για ό,τι κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα, σαν συμβουλή το λέω, θέλω όμως να το τηρήσετε και είμαι σίγουρος Σπύρο, εσύ θα το κάνεις, να μπείτε σε κανένα τρυπάκι αντιπαλότητας και έχθρας περαιτέρω, αν υπήρχε, που δεν θέλω να το πιστεύω υπήρχε, και όχι επειδή είναι μέρες τέτοιες, με άλλα site ανταγωνιστικά, έτσι. Όλους σας θεωρώ πάνω απ' όλα ανθρώπους, φίλους, κάντε ο καθένας αυτό που κάνει σωστά. Βέβαια, ο καθένας είναι δουλειά. Μπράβο. Τη δουλειά του, ναι, επαγγελματικά, όχι. Εδώ είμαστε να το δείχνουμε και να τα αποδεικνύουμε. Έτσι, συνεχίστε. Εγώ πραγματικά, μια λέξη έχω να πω, είμαι ευγνώμων, γιατί πραγματικά, τουλάχιστον από εμάς αφιλοκερδός, όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται τις ακαδημίες και το ποδόσφαιρο συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λειτουργήμα από αυτό που κάνετε. Πιστέψτε με, το ποδόσφαιρο φτάνει από άκρη σε άκρη σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, είναι μαγικό αυτό που γίνεται από τα Κυκλαδονήσια, να βλέπεις το ποδόσφαιρο που παίζουμε εδώ, να το βλέπει όλος ο κόσμος. Έτσι. Έχεις την τύχη και τη χαρά όπου έρθει μαζί μας, να σου λένε οι άλλοι να το δείχνεις ζωντανά. Από τη Σέριφο, από τη Σύφνο, από την Κίθνο ακόμα σε λίγες μέρες, από τη Μήλο. Έτσι δεν το πιστεύει κανείς αυτό που γίνεται. Και όμως γίνεται. Έχετε παίξει τεράστιο, θα έλεγα, ρόλο στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Θέλετε, δεν το θέλετε, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Το έχετε κάνει σε μεγάλο βαθμό και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες. Εμείς θα προσπαθούμε για το καλύτερο, Πρόεδρε. Πρόεδρε, να σου πω κάτι. Αυτό που είπες, εδώ, όταν κάναμε με τον Σπύρο τις μεταδόσεις από τα παιχνίδια της Ανομεράς ή της Θήλας εδώ από την Αθήνα, το έβλεπαν συνάδελφοί μου που δουλεύουν σε κανάλια εδώ στην Αθήνα και δεν το πίστευαν όταν ρίχνουν παιχνίδια. Με ρωτούσαν, μου λέει σοβαρά. Πόσες φορές εσύ δεν με πήρες και μου λες δεν μας αφήνουν να δείξουμε αυτοί εδώ και ξέρω. Κάποια είναι κάτι και παράξενο. Τους φαίνεται και παράξενο και δεν μιλάω για μεικτές ομάδες κτλ. Έτσι όλα τα τουρνουά να βλέπει ο κάθε γονιός και ο κάθε συγγενής και φίλος τα παιδιά του, έτσι. Τώρα και κλείνοντας, μια ευχή, δώσαμε την ευχή για την πανδημία και οτιδήποτε άλλο ευχόμαστε να τελειώσει. Μια ευχή στο φίλο μας στο Σταμάτη, που πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ για τη νέα του εργασία εκεί στο μεγάλο κανάλι. Του εύχομαι τα καλύτερα, να μας κάνει ακόμα πιο περήφανους. Δεν μπορώ να έρθω. Ένας άνθρωπος... Δεν μπορώ να έρθω, λέω, να πω στο πλοίο να έρθω, δεν μπορώ τώρα. Καλό είναι αυτό. Είσαι εκεί και προβάλλεις τα νησιά μας και τη Σύρο και το φίλο μου τον Γιώργο. Θα γίνει και αυτό. Είμαστε και πολύ Συριανοί στο μεγάλο κανάλι, να ξέρεις. Ναι, το έχω μάθει. Και ειδικά αυτή την παρουσίαση που έκανες για τον Γιώργο, ο οποίος δεν το ήθελε ο ίδιος, το έκανες και είμαι σίγουρος και το ξέρω αυτό. Το Μπρίντεζι για τη χορηγία που έκανε και τη δωρεά και είχα την τύχη να πω δύο λόγο και εγώ για κλείς. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Ενωμένοι λοιπόν αγαπημένοι και όσο μπορούμε να σταθούμε δυνατοί και να όχι μόνο να χειροκροτήσουμε τους ανθρώπους που είναι στον τομέα της υγείας, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει αθόρυβα και χωρίς φανφάρες. Έτσι, δεν χρειάζονται οι φανφάρες. Χρειάζεται αθόρυβα ο καθένας να κάνει κάποια πράγματα. Ο καθένας στη δουλειά του. Να βοηθήσει όμως την υγεία. Όλοι μπορούμε να προσφέρουμε. Έτσι. Το νοσοκομείο μας, το κέντρο υγείας μας, το καθένα, ό,τι έχει ο καθένας μπορεί να βοηθήσει. Και όχι μόνο οικονομικά. Να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που όλο τον καιρό έμεσα, άμεσα κάποιοι τους έβριζαν. Τώρα ήρθαν και δείχνουν την αξία τους πραγματική. Όπως και τα όργανα της τάξης, αστυνομία, λιμενικό, πυροσβεστική, έτσι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει τον καλύτερο αυτό και βλέπουμε αυτή την πειθαρχία. Είμαστε σαν λαός πειθαρχημένοι, έτσι. Στον κίδημο είμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί, αλλά αυτοί οι άνθρωποι όλοι που ανέφερα, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο, έτσι. Άστε καλά και σίγουρα στους βουλευτές μας, έτσι, και ειδικά στο φίλο του Γιάννη τον Βρούτση, τον Υπουργό, που έχει ένα από τα πιο ευαίσθητα
θα έλεγα, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, να, έτσι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στο 70% είναι στην ανεργία ουσιαστικά. Ο κόσμος κάθεται. Όλος αυτός ο αγώνας που δίνει για έστω ένα μικρό επίδομα, τι θα είναι αυτό, μικρό μεγάλο, είναι κάτι όμως. Φανταστείτε να μην είδαν τίποτα, τι θα γινόταν. Δεν τα δίνει από την τσέπη του. Κάνει όμως διαχείριση, θα έλεγα, σωστή και ουσιαστική. Προβλέπει, σίγουρα δεν είναι τέλεια τα πράγματα, κανείς δεν είναι τέλειος. Όπως και εμείς δεν είμαστε, εσείς δεν είστε, κανείς δεν είναι. Αλλά έχει το θάρρος να συνεχίζει, να αγωνίζεται και κυρίως να ακούει. Πρέπει να ακούμε τον άλλο. Να ακούμε, να συμβουλευόμαστε και μετά να αποφασίζουμε και να κρίνουμε. Ευχαριστώ πολύ για όλα, παιδιά. Νομίζω, Σπύρο, ότι έκανε ρεκόρ χρόνου, Πρόεδρος. Ρεκόρ χρόνου και δεν νομίζω ουσιαστικό. Να υπάρχει ουσιαστικό ρεκόρ και ακριβώς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρεκόρ, τώρα δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει 30.000 προβολές. Κάποιοι μπορούν να φτάσουν και παραπάνω. Αλλά μετράμε τον ουσιαστικό. Δεν το κάναμε για την προβολή. Έτσι, εσείς με καλέσατε, δεν σας κάλεσα εγώ. Μπορεί να μιλάμε καθημερινά με τους περισσότερους, αλλά κάποια πράγματα έπρεπε να υποθούν και να πάρουν κουράγιο και δύναμη, όχι από μένα, ο ένας από τον άλλο. Μετράμε την ουσία. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και σύντομα στο χορτάρι, παιδιά. Σύντομα στο χορτάρι, υγιής και δυνατή. Σύντομα στα γήπεδα, Πρόεδρε, στα γήπεδα. Ραντεβού στα γήπεδα. Έχω μάθει εκεί κάτι κιλά, έχουν ανέβει πολλά κιλά. Θα τα φτιάξουμε όλα. Καλό βράδυ.